αρέσουν αυτά τα ιταλικά εσένα. Σ' αρέσουν τα ιταλικά. Δεν πας καλά. Σε τσίπησα. Γιατί πειράζει. Έλα ρε εσύ. Παιδιά τι έχει. Έχει τον Άρη. Ένα έχω να σας πω. Έχει τον Άρη στην Παρθένο 6 μήνες και εγώ τον έχω απέναντι. Και τον Άρη και το Φώτη 6 μήνες να μας προσέχετε. Τι σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω, αλλά το ακούω σοβαρό. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει. Είναι φόρμα. Μέχρι επάνω. Να, κοίτα. Για να δω. Να. Έτσι έκανα μικρά όταν είχαμε μαγιό. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Τι έχω σήμερα. Έχει MacBook Air, παιδιά, και το δίνει και το έχει καμερά. Και έχω, παιδιά, να πω και να δώσω. Έχω να πω. Ποιοι φίλοι του Τζιόβα, ναι, ενώ αυτός λέει ότι δεν απάτησε την παπουτσάκι, βγαίνουν και ξέρουν και λένε και με ποια την απάτησε. Παιδιά, είναι αυτό που θα σου. Αυτά τώρα δεν είναι ωραία πράγματα που λέω, αλλά τι να κάνω. Να σας πω κάτι. Είναι πώς λέγανε, ας πούμε. Βγήκε κι άλλος και είπε για τη μακρυπούλια. Τι. Βγήκε κι άλλος και είπε για τη μακρυπούλια. Θα πούμε για τη μακρυπούλια, για την εκκλησία και τον παπά. Παιδιά, κάνανε ξέρουμε κράτηση. Πότε παντρεύεται και πού. Αλήθεια. Από ένα πολύ τυχαίο γεγονός, να πω το γεγονός. Όχι. Όχι, δεν θα το πω το γεγονός. Τέλος πάντων, θα πω πολύ γρήγορα ότι κερδίζετε σήμερα αυτό, αρκεί να έχετε συμμετοχή. Στρώστο, έτσι. Α, την Πέμπτη. Λοιπόν, τηλεφωνήστε από σήμερα, κοίτα, ή στείλτε mail, ή στείλτε SMS. Κοίτα. Στο φού μου και ενώ όνομα τεπώνυμα, στο 54-8888. 54-888. Μπράβο, Φώτη. Φού μου και ενώ όνομα τεπώνυμα στο 54-888. Είναι το MacBook Air, κυρίες και κύριοι. Το θέλατε, το ξαναδίνω. Ή τηλεφωνήστε στο 90-11-405-410. Από χτες έχουμε σε κρεμότητα ένα quiz. Για να δω. Ναι. Αυτά τα κορίτσια, αυτή η τριλογία. Ποια είναι, τα έχετε βρει, δεν πειράζει. Και να μην τα βρείτε. Ναι, δεν πειράζει. Είναι οι αδερφές Μητσοτάκη. Να τα δώσουμε. Παιδιά, το μυρίζω γιατί μυρίζει καινουργίλα. Θέλω να σας πω ότι έχετε δίκιο, το βρήκατε όλοι και όλες. Είναι οι αδερφές Βύση, η μεσαία είναι η Άννα. Είναι η Νίκη, η Άννα και η Λία. Ωραία, πάμε στο καινούργιο μας quiz για να έχετε συμμετοχή στο παιχνίδι με το οποίο μπαίνετε και στην κλήρωση για να κερδίσετε την Πέμπτη αυτό το εργαλείο. MacBook Air, εργαλείο. Αυτό το εργαλείο. Ναι. Ποιος θα έρθει σήμερα στην εκπομπή μας, ποια θα έρθει σήμερα. Ποια θα έρθει. Η Έλενα Παπαβασιλείου. Λέω εργαλείο γιατί την είπε και η Ναταλία Γερμανού. Ναι, εργαλείο. Λοιπόν, σήμερα. Εργαλείο. Ποια είναι αυτή. Ποια είναι αυτή. Δεν ξέρετε. Οι πέπιτσες μελί. Όχι. Ποια είναι αυτή. Νοικοκυρά είναι. Όχι, χορεύει μπροστά στον καθρέφτη. Και που ξέρεις ότι δεν καθαρίζει τα τζάμια. Καλά, δεν το καθαρίζουν έτσι το τζάμι νοικοκυρές. Άμα είναι νοικοκυρά και το καθαρίζει έτσι, μπράβο, τι θα πω. Ακόμα καλύτερα. Καλά, δεν το ξέρω. Λοιπόν, φού μου και ονόμα τεπώνυμο στο 54-888 για να μπείτε στην κλήρωση ή τηλεφωνήστε 90-11-405-410. Πάμε να το παίξουμε. Έτσι. Και θα ξέρω. Να περάσουμε τέλεια. Πάμε. Έξτο μου κι αυτό. Never mind it. Εχθές το βράδυ που καθόμουν, έβλεπα μηνύματα, ερχόντουσαν tweets κτλ. Και όλοι γελάγανε με αυτό που βλέπανε χθες το βράδυ στην τηλεόραση. Σας έχουμε λοιπόν το θρίλερ που τράβηξε ο Τρίφων Σαμαράς σε 12 δευτερόλεπτα. Την κραυγή του λύκου! Μετά, άντε, μετά. Το θέλω συνέχεια. Μετά, όταν θα τελειώσουμε το κεφάλαιο, blackout, εντάξει, ας πούμε. Εντάξει, πάμε να δούμε. Έτσι. Η παρουσιάστρια, η Νάντια Μπουλέ, έπαθε κάτι που δεν καταλαβαίναμε αν ήταν γέλιο ή κλάμα. Ή κλάμα. Ο γνωστός κλαυσίγελος. Τους μισώ, θα Yeah.
είναι τρελή στο γέλιο. Είναι λίγο ακόμα. Είναι λίγο. Άρε μη τρέλια, μεγάλο σου ξέρει κανεί. Έλα, άλλη μία λίγο. Την πουλή άλλη μία. Αυτό το φινάλε έστω. Σκάει αστέρο το. Μισό να συγχαίρομαι. Δημιουργεί και τρόμο και γέλιο, αλλά δημιουργεί, παιδιά, διάθεση. Διότι, ναι, διότι είσαι στο σκοτάδι, μπορείς να κάνεις ό,τι θες, να χτυθείς, να φτώσεις. Dark room. Dark room κανονικό. Θες να δούμε. Ναι. Αμά, είναι σκληρό. Είναι σκληρό, σκληρό. Και πώς θα βάλω τον παππού μου κάτω. Κρέμεται αυτό, κρύο είναι, μην αγχώνεις. Θα το πιάσεις όπως το πιάνω. Φέρνω το χεράκι σου εδώ πέρα. Λοιπόν, όπως το πιάνω εγώ, θα το πιάσεις και εσύ. Τον έπιασα. Αχ, εγώ πώς θα το πιάσω. Αχ, Θεέ μου. Αχ, αχ, Θεούλη μου. Θεούλη μου. Δάχτυλα. Τι συνέβη, ποιος χάθηκε εσύ, τα χωριά δεν τα έβαλε, συγχαίρονται καθόλου. Κοίτα τα μούτρα της, δεν έχουν αυτοδεξίδες. Η γλώσσα της φαρμάκη είναι σλακ. Πώς είναι η γλώσσα της φαρμάκη. Σλακ. Είναι η γλώσσα της φαρμάκη ευέλικτη. Ωραία το έκανε. Πολύ, γιατί είναι άλλοι που δεν κάνουν τέτοιο... Εξαρτάται, αν σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Έχει ερώτηση ο Φερεντίνος. Αλήθεια. Σχετική, για να τη δω να την δω. Ποιο ήταν το χειρότερο σου απ' όλα? Τα γλυψίματα εκεί, ήσουν στα γλυψίματα? Όχι. Γλύψωσες. Τα γλυψίματα σ' αρέσουν? Ήταν ωραία σαν αίσθηση. Τα γλυψίματα σ' αρέσουν, ήταν ωραία σαν αίσθηση. Ναι, ήθελε να πει, ρε παιδί μου, σου άρεσε αυτή η δοκιμασία. Τα γλυψίματα δεν ήθελε να πει αυτό. Α, ήθελε να πει το άλλο. Πώς το είπε τότε. Πώς το είπε, τα γλυψίματα σ' αρέσουν. Όχι το υπονοούμενο, Φερεντίνος, δεν είναι αυτός. Βέβαια, η Χριστίνα Πολίτη που είναι εκεί πέρα στην εκπομπή, αναρωτήθηκαν τώρα, επειδή σκεφτήκαμε γλυψίματα και φιλιά, έτσι, θυμόσαστε το φιλί της Τσιμτσίλη στο γάμο? Όλο το Πανελλήνιο. Βρήκε η Χριστίνα Πολίτη το λόγο που έγινε το φιλί. Όχι, με τι έννοιαζε. Ναι, αλλά βρήκε και το λόγο. Α, ναι. Βεβαίως. Συγγνώμη, το φιλί της Τσιμτσίλη, παιδιά, δεν το είχα δει εγώ. Είναι από όποια κάμερα και αν το δεις, γίνεται επίθεση κανονική. Γιατί μπορεί να το έκανε, για να μην χαλάσει το κραγιόν της. Όχι, θα μπορεί σου να βγάλει τη γλώσσα σαν ερπετό για να μην το χαλάσει. Πέταξε τη γλώσσα σε ένα πέτο. Το καλό το λόγο, ρε Χριστίνα. Το λέει. Ότι είναι νύφη χαμελέοντας και είναι ο γαμπρός η μίγα. Όχι, ότι ξέρεις, η άλλη έχει βάψει τα χείλια της και δεν τολμάει να τον φιλήσει, μη χαλάσει το κραγιόν και κανένα σε φιλήσω. Σαν ερπετό και τρώει όλες τις μύγες απέναντι, κολλάνε πάνω στη γλώσσα της. Σκραπ, σκραπ, σκραπ. Έτσι το φαντασιώστηκα εγώ. Ναι, η Πολίτη αλλιώς το είπε. Ναι, αλλά ερπετό την είπε. Ναι. Σαύρα. Τέτοιο. Που είναι τα ερπετά. Πάντως η... τον καφέ ρε εσύ, το εργαλείο θα το λερώσουμε. Συγγνώμη, έλα. Θες να δούμε, επειδή εδώ και τα γόρια του τους άρεσε πολύ η Όλγα Φαρμάκη. Ναι, είναι όταν φοβάται, έχει ένα... φοβισέτη. Ωραία, τι είναι αυτό τώρα. Λοιπόν, αχ, σε ευχαριστώ τόσο πολύ. Αχ, ηρωά μου. Αχ, ηρωά μου. Παιδιά μου. Όλα τα αγόρια με αυτή τη λήψη. Φοβήθηκε η Φαρμάκη. Τι πάθατε, δηλαδή, τι βλέπετε. Ένα κορίτσι βρεγμένο που φοβήθηκε. Ναι. Την έχει πιάσει τρόμος. Τι είναι αυτό σε αυτή τη φωτογραφία. Να το δούμε πάλι χωρίς ήχο. Ολόκληρο, παιδιά, γιατί τρομάζει. Εδώ τα αγόρια, ναι, εδώ. Και πιάστε το φουσκριν. Σε έχουν κάνει τα μαλλιά έτσι, γιατί είναι μπροστά στην οθόνη. Ναι. Για να δω. Εδώ. Φουλ, ό,τι θες. Άγια σου. Ευχαριστώ τόσο πολύ. Αχ, ηρωά μου. Αχ, ηρωά μου. Αχ, ηρωά μου. Αχ, ηρωά μου. Αυτές οι φόρμες, παιδιά, και ειδικά όταν είναι βρεμένες, είναι... Ενώ στεγνές. Ναι, γιατί... Κοίταξε να δεις. Βρέχεται η άλλη, κατάλαβες. Φοβήθηκε. Ανέβηκε πάνω στο τζάμι και ο... Πώς και κρατήθηκε ο Ανέστης και δεν έβαλε το τραγούδι το... Ναι. Ούτε μπούφος, κανονικά. Λοιπόν, και εκεί, παιδιά μου, μέσα στο σκοτάδι,
αποκαλύπτεται ότι μερικοί άνθρωποι δεν παραδέχονται ότι οι άνθρωποι είναι τριχωτοί. Καλά να το δούμε. Ναι, βεβαίως. Κεφάλι. Το βρήκα. Όχι. Όχι. Μασχάλι. Όχι. Κάτι τριχωτό είναι. Μασχάλι δεν είναι. Πού άλλο έχουμε τρίχες. Κεφάλι δεν είναι. Μασχάλι δεν είναι. Πού άλλο έχουμε. Πουθενά. Αφού τον παίρνει τον άλλο που είναι φλοκάτι και τον κάνει. Τον κάνει και τον μαδάει. Σου λέει ότι ο Τρίφωνας έχει στο μυαλό του ότι δεν διανοείται άνθρωπος να έχει τρίχες πέρα από τις μασχάλες και το κεφάλι. Είναι μια φιλοσοφία της εποχής που τα νέα παιδιά. Αυτό... Να, έχουμε και άλλο νέο παιδί που τις προάλλες έλεγε το ίδιο. Δείτε. Τι πιάνεις και κάτω ψηρές. Βέβαια. Ναι. Παιδιά, συγγνώμη, δηλαδή ποιο το 2-11 κάτω έχει τρίχες, δηλαδή ναι. Για να καταλάβω. Παιδιά, συγγνώμη. Ποιο το 2-11 έχει κάτω τρίχες. Αυτό όπως είπε και ο Τρίφωνας. Μαλλιά, κεφάλι. Δεν υπάρχει κάτι ούτε άλλο. Ούτε αλλού γουλί. Τίποτα να μην υπάρχει. Άμα πια. Θέλετε λοιπόν. Να δούμε τον Αλ Γκίγκα που μιλάει με τα καλύτερα λόγια. Αγαπώ τον Αλ Γκίγκα. Ο Αλ Γκίγκα είναι ο στυλίστας, ο οποίος έχει ντύσει την Παπαρίζου πολύ. Δηλαδή, ήτανε μαζί στην Eurovision. Είναι πάντα πολύ κοντά της και την αγαπά και είναι και καλό στη δουλειά και του. Και καλό στη δουλειά του και πάρα πολύ εκφραστικό. Καμιά φορά στα ελληνικά λίγο. Ήθελε ένα ρούχο να δείξει το καλό γραμμημένο σώμα που έχει η Έλληνα. Μπράβο, το είπες. Ξανά, γιατί δεν καταλαβαίνω, τι εννοεί. Ήθελε ένα ρούχο να δείξει το καλό γραμμημένο σώμα που έχει η Έλληνα. Α, είναι καλογραμμημένο. Καλογραμμημένο. Ότι είναι καλογραμμημένο. Ναι. Είναι... Ποιες άλλες έχουν καλογραμμημένο. Πώς λέμε αντεγραμμίσου. Ναι, σωστό. Η γραμμή είναι που το κάνει έτσι λίγο και απαλό. Βέβαια, διότι λέει πολύ ωραία γραμμή κρατάς εσύ τον τελευταίο καιρό. Μπράβο, είσαι καλογραμμημένη. Δόξα τω Θεώ, τον τελευταίο καιρό πολύ καλογραμμημένη σε βλέπω. Έχεις κάνει τα πάντα για να κρατήσεις αυτό το κορμί καλογραμμημένο. Μπράβο σου. Λοιπόν... Και μία άλλη καλογραμμημένη κοπέλα. Δεν μπορώ σήμερα. Είναι η Φαρμάκη, η οποία κάτι είπε που αν δεν το παρατηρήσετε... Δεν θα το αν δεν το παρατηρήσετε, παιδιά, δεν καταλαβαίνετε που είναι το λάθος. Δεν μπορούσα να φοβόμουν. Φοβόσουν άλλα. Ήταν και αυτό το πράγμα ο ηλεκτρικός σταθμός, ξέρεις, που σε χτυπούσε. Το ακούω. Τι σε χτύπησε. Τι σε χτύπησε. Ο ηλεκτρικός σταθμός. Δεν το καταλάβανε. Ε, το καταλάβατε. Ποιο είναι το σωστό. Εσείς εδώ, ηλεκτρολόγοι. Δεν είναι το σωστό. Ποιο είναι το σωστό. Ποιο είναι το σωστό. Ο στατικός ηλεκτρισμός είναι το σωστό. Μπράβο, παιδιά. Επιτέλους, αυτήν που σου κάνει τα μαλλιά τους έτσι. Θα μπω στο κορίτσι πρεγμένο που βγαίνει, ηρωά μου, ηρωά μου. Οπότε όλα σωστά τα λέει. Βέβαια, ο ηλεκτρισμός δεν κάνει και... Να σου πω κάτι. Έτσι. Αυτό ακούγεται και κάπως αλλιώς. Θέλετε να το σταματήσετε. Θυμάστε χτες που λέγαμε για τη φιλοσοφία, για τη συνωμοσία του Σίγμα. Του Σου. Ότι είναι μια παρέα παρουσιαστών, οι οποίοι μιλούν με το Σου πολύ παχύ. Η καινούργια συνωμοσία του είναι το Ζω. Είναι Ζω. Πολύ Ζω. Πολύ Ζω. Και κυρίως η Νικολέτα Ράλη. Ναι, κάτι τόσο το Ζω το ζαλίζει. Ναι, ζάλιζε. Ειδικά αυτό το καλσό με τη ζαρκέρα θέλω να πω ότι είναι πολύ στη μόδα και το βρίσκεις όχι σε μαγαζιά περίεργου περιεχομένου, το βρίσκεις κανονικά σε μαγαζιά με lingerie και σόρουκα. Σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας ζωντανά, ολοζώντανους. Ζωντανά, ολοζώντανους, το ζωντανά. Μ' αρέσει το ζωντανά. Είναι ζωντανά, ολοζώντανα. Τα γαλλικά είναι πολύ το ζω. Ναι, είναι πολύ το ζω στα γαλλικά. Τώρα που είπα γαλλικά. Αχ, πες. Η γαλλική πρεσβεία δεν είχε τιμήσει τη Μιμή και την είχε κάνει υπότη. Υπότη, τι υπότη την έκανε. Στρογγυλής τραπέζης. Πιανής. Τι? Της Λεγιώνας της τιμής. Υπότη, τώρα έχει παιδιά η Μιμή. Ναι. Και άλλη τιμή να μας λέει. Ναι. Τα ξέρεις. Βεβαίως. Αν νόμιζα ότι τα έλεγα εγώ. Όχι, όχι, το ξέρω, το ξέρω. Θα γίνει παιδί μου κάτι περίεργο. Τίποτα, τίποτα, δείτε το. Πάμε στη Μιντεν Ίσιλη, φίλος Γιώργο. Ασχολείται με τα κοινά, μάλιστα. Έγινε, έγινε επίτιμη πρόεδρος στο πάρκο του παιδί του Άρεως. Γιατί είναι απέναντι το σπίτι της. Ακριβώς. Το... Έχετε νομίζω και πάρει και έναν τίτλο σε σχέση με το πάρκο, στις αρμοδιότητές σας. Όχι, μου έχουν προτείνει να είμαι επίτιμη πρόεδρος.
στρέμματα που έχει από την προεδρία της. Πόσα στρέμματα είναι το παιδί του Άρεος. Θα γίνει επίτιμη πρόεδρος του παιδιού του Άρεος. Συγγνώμη, έχει δέλτα σίγμα το παιδί του Άρεος. Ναι, καλέ, εκεί στα παγκάκια δεν κάθονται και συνεδριάζουν. Και θα πηγαίνει τώρα η μηνύ στο πεδίο του Άρεος. Η πρόεδρος θα σηκώνει το συνταξίδι, σας λέει καθίστε κυρία πρόεδρος. Το σκύλο σου πάρει, ήρθε η πρόεδρος, μιλερώνει. Α, και θα κάνει βόλτες στο, όπως ας πούμε ρε παιδί μου, το προεδρικό μέγαρο έχει απέναντι τον εθνικό κήπο. Για να παλιά προβληζόταν ο βασιλιάς. Τώρα η μιμή που είναι στην επί της Μαυροματέων θα περνάει απέναντι. Θα βάζει και την κάπα του υπότιτλοι, την κόκκινη και τα παράσιμα να πάει. Βεβαίως! Και με άλογο θα πηγαίνει. Τι σου πω ότι θα κάνει τους τάβλους απέναντι. Για να μπορεί να έχει τα άλογα, να μπορεί να τα καβαλάει, να πηγαίνει μέσα στο πεδίο του Άρεος και να τρέχει το κοκκόκ, το κοκκόκ. Να ευχηθώ συγχαρητήρια, πάντα άξια, πάντα τέτοια. Δεν τον έχει αποδεχτεί ακόμα το προεδρικό. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι τη δίδυμησαν και το πρότειναν. Η καλιά. Τώρα που είπα καλή άνθρωπη. Ποιος της το πρότεινε, εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει. Το παιδί του Άρεος. Μόνο του. Ναι. Δεν ξέρω, πάντως θέλω εγώ να σας πω. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει μία ίντρικα. Θα ξανακάνει το θέατρο της Αλίκης μέσα στο πεδίο του Άρεος και θα το πει μιμή. Και δεν ζει και η Αλίκη να πάθει αμνησία όπως έπαθει η Νόνικα. Μην πάω Νόνικα. Λοιπόν, λοιπόν, είπα καλός άνθρωπος. Αχ, τι καλός. Και είδα έναν καλό άνθρωπο που μιλούσε δηλαδή για το Dancing on Ice. Ναι. Είχε τόσο δίκιο. Είχε δίκιο. Μέχρι που στο τέλος αποκαλύφθηκε η καλή του η ψυχή τόσο ανοιχτά. Για να μάθεις να κάνεις μόνο να γλιστράς, όχι να χορεύεις στον πάγο, θες δύο μήνες. Πότε το μάθανε, πότε μάθανε να χορεύουν, πότε. Οπότε δεν θα δούμε χορό, θα δούμε νοσοκομεία που να διημερεύουν για να δέχονται σπασμένα χέρια. Για να δούμε αν θα βγείτε σωστός και φέτος. Το ελπίζω. Το ελπίζει να σπάσουν τα χέρια και τα πόδια για να βγει σωστός και να πηγαίνουν στα επιμερεύοντα νοσοκομεία. Γιατί λέει η δημοσιογράφη, για να δούμε αν θα βγείτε. Το απεύχομαι. Κανονικά έπρεπε να πει το απεύχομαι, ναι, όχι δεν το ελπίζω. Δεν είναι ψέματα μέσα του να το ελπίζει, άμα θέλει, αλλά. Ξέρω εγώ. Εντάξει, μπορεί να το. Αλλά μπορεί να βγει αληθινό σε αυτό που λέει, αλλά κανονικά θα πρέπει να πει το απεύχομαι, όχι το ελπίζω. Θέλω να δείτε τώρα αυτό. Έχει πάει η Ναταλία σήμερα στο πρωινό μου, στο Μέκα. Έχει Νολιάγκας και Σκορδάκια, τη ρωτάνε με πόσους τραγουδιστές τα έχει φτιάξει. Και απαντάει. Δείτε. Η αλήθεια είναι ότι είχα αρκετές. Τρεις σχέσεις με τραγουδιστές. Τρεις σχέσεις με τραγουδιστές είχες. Δεν είχα. Ναι. Το Σάνο Καλλύρη. Τον Ήμβριο. Τον Ήμβριο. Το Σάνο Τζάνι. Σωστό, τρεις. Τον Έλια. Το Βρετό. Α, όχι. Το Bruce Springsteen. Δεν είχα. Όχι, πλέει. Δεν είχα. Γιατί σου λέει. Το Χάρη Μπελαφόρτη. Το Χάρη Μπελαφόρτη. Γιατί σου λέει, ξέρει κάτι για να δω τι θα μου πει. Δεν είχα. Δεν είχα. Είχα το. Τρεις είχα. Είχα τον Ήμβριο. Ναι. Και το Βρετό. Όχι, το Βρετό δεν τον είπε. Είπε τον Θάνο Τζάνι. Το Θάνο Τζάνι. Εκεί, στο Τζάνι έμεινε. Το Springsteen δεν ήταν μεγάλο. Γιατί ο Βρετός. Ο άλλος, νομίζω, δεν θυμάμαι. Άλλος. Όχι, δεν θυμάμαι. Κοίταξε, είναι λογικό οι σχέσεις της Ναταλίας να είναι από το χώρο του τραγουδιού. Τόσους στίχους έχει γράψει. Για να γράψεις στίχο πρέπει λίγο και να φτιαχτείς για τον τραγουδιστή. Έτσι δεν είναι. Δεν θυμάσαι. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, και τώρα φτάνουμε στην αγαπημένη μου Ζέτα. Ζετούλα μου γλυκιά. Ποια είναι η Ζέτα? Όχι! Το κουνέλι! Τι αγαπάμε! Παιδιά, είπε και κάτι φοβερό με το κουνέλι. Παιδιά, είναι συγκλονιστικό. Στις αρχές πολλοί νομίζανε ολόκληρο, όχι το κουνέλι, το κουνέλι. Ότι ήταν επίθετο. Ζέτα το κουνέλι. Δηλαδή στο τέλος με ήττα. Το κουνέλι. Το κουνέλι. Ναι, ναι. Α, όπως λέγαμε για λαλέλι, για μελί, για λελί. Όταν είχα δοκιμάσει και πίστα, ναι. Μία κοπέλα που ήμασταν μαζί στο καμαρίνι, νομίζω ότι με λέγανε το κουνέλι. Μία κοπέλα που ήταν στο καμαρίνι, δηλαδή περάσανε ένα χειμώνα μαζί, μιλάγανε κάθε μέρα, τα είχαν πει όλα. Και νόμιζε ότι το επίθετό της ήταν η Ζέτα το κουνέλι. Ο μπαμπάς της ήταν ο Τοκουνέλης. Ο Τοκουνέλης. Ο Γιώργος ο Τοκουνέλης. Αυτή η κοπέλα που ήταν στο ίδιο καμαρίνι δεν βγήκε στη Μαρκίζα να δει πού είναι το όνομα. Το Τοκουνέλι. Το Τοκουνέλι. Η Τοκουνέλι.
ή το κουνέλι. Η ζέτα ή το κουνέλι. Θα νόμιζα ότι την παίζει με τη Μαρινέλα και το ζέτα. Ναι, και κάτι είπε για την πίστα. Ότι είχε δοκιμάσει πίστα. Είχε δοκιμάσει πίστα. Και εμείς έχουμε δοκιμάσει πίτσα, έχουμε δοκιμάσει. Και πίστα, όπου να είναι. Θα τη φάμε. Θα τσιμπήσω λίγο πίστα. Θέλω άλλη μια πριν κλείσουμε να βγάλουμε. Αχ, ναι, παιδιά. 12 δευτερόλεπτα οι κραυγές του Τρίφωνα Σαμαρά από χθες. Στο Twitter κλιπαρούν να σταματήσουμε γιατί θα μείνουν ξεροί από το γέλιο. Δεν φταίμε εμείς. Να, αυτοί φταίνε. Λοιπόν, τι κρατάω. Αγάπη μου, αγιασμό δίνεις. Δεν δίνεις δώρο. Το ξαναλέω και αυτό μου τουιτάρουνε. Και αντίδωρο θα δώσω. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, παιδιά μου. Αυτό είναι το MacBook Air. Αυτό είναι το πιο λεπτό κομπιούτερ, θα μπορούσα να το πω. Λάπτοπ θα μπορούσα να το πω, αλλά δεν μπορώ να το πω γιατί είναι το MacBook Air. Είναι μοναδικό. Αυτό δίνω, κυρίες και κύριοι, την Πέμπτη μετά από κλήρωση 90 11 405 410, η φημή και όνομα τεπώνυμο στο 54888. MacBook Air την Πέμπτη, κοίτα το. Κοίτα, ζύγι, κοίτα. Λέπτος. Λέπτος. Κοίτα, λέπτος, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις να δούμε και το κουιζάκι μας, παρακαλώ, να δούμε ποια είναι αυτή η κοπέλα. Φιλιά, Χριστίνα Πολίτη. Ευχαριστώ επίσης. Αυτή είναι η νοικοκυρά που καθαρίζει τα τζάμια με τόση... Κοίταξε, ξέρεις γιατί είναι έτσι. Γιατί. Γιατί είχε ένα λεκί που δεν έβγαινε και έκανε... Α, πάει κοντά για να το κάνει χρωτήσει. Κάνει χνότο και το ξύνει με τον ήχι. Ναι, γιατί δεν βγαίνει. Όχι, είναι γιατί δεν θέλει να πάει. Είναι αδεράκι μήγας που έχει το κάτω. Συγχαμένη. Φούμου και όνομα, τα πόνο μου, 54888. Άντε, λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και μετά έχουμε και κάτι να ζέουστε. Ου, έχουμε Έλενα Παπαβασιλείου. Και πριν κλείσουμε να σου πω ότι είναι το ποτάκι μου, Ηλία, που με ρωτάνε τα παιδιά να τους το δείξουν. Δεν είναι ποτάκι, αυτό είναι ποτάρα. Ποτάρα είναι, ναι, παιδιά, είναι τσακυρίσμα. Να σε ευχαριστώ για να μην γράφω ένα-ένα τα μέλη, δεν μπορώ, κουράζομαι. Αχ, τέλειο είναι, μπράβο σου. Σ' αρέσει. Πολύ, πολύ, πολύ. Λοιπόν, διαφημίσεις, παρακαλώ, Έλενα Παπαβασιλείου μετά, εδώ. Καλέ, πόσα ποτάκια ρωτάτε. Το είπα, είσαι χάσα. Ήρθατε, παιδάκια μου. Αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα pullover. Είναι η εβδομάδα κολεγιόπετο, ρε παιδί μου. Γιατί εντάξει, να δείξουμε κιόλας ότι είμαστε και από την πάντα. Το ξεχνάτε, παιδιά, σε αυτή την εκπομπή. Όχι, δεν κάνω στροφή. Εγώ, επίπεδο, όσο αγάπη το ξεχνάω. Όχι, Μαρία. Τι μεταπτυχιακό έχω. Τι νιώθει που είναι ο Λουκάς. Δεν ξέρω, μου εγκατέλειψε σήμερα. Λοιπόν, παιδιά. Τι μεταπτυχιακό έχει. Δίκαιο και οικονομία των επιχειρήσεων στο νέο διεθνές περιβάλλον. Και τι θα το κάνεις, αφού όλο με την Ευρυδίκη, την Τενίση, την Άντζελα Δημητρίου. Ναι, αλλά εγώ στη Eurovision ξέρεις τι μεγάλο σου ξέρει, χάρη διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Τι είναι η Ευρωζώνη. Παιδιά, μας κοροϊδεύει ο Γιάννης ότι είναι πιο βαθύς από ό,τι φαίνεται. Παραμένεις αγόρι μου τότε εδώ. Έλα, πάμε. Σήμερα παιδιά, δεν ξέρω να κάνω φάρσα. Κουιζάκι, τη γνώρισες την κυρία που είναι στον καθρέφτη. Όχι. Που καθαρίζει την ξύρα αυτό. Είναι φίλη μου. Α, είναι φίλη σου. Ναι. Λοιπόν. Αυτή είναι η φίλη σου. Ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βρείτε τη, δεν τη βρείτε, είτε τη βρείτε είτε δεν τη βρείτε, το ίδιο και το αυτό μπαίνετε είναι διότι μπαίνετε στην κλήρωση. 90 11 405 410, η φημή και ένα όνομα τεπώνυμο στο 54888. Τι κρατώ, το λεπτότερο του κόσμου. Αυτό το MacBook Air την Πέμπτη θα κληρωθεί και θα γίνει δικό σας. Είδες, η Έλενα Παπαβασιλείου έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Και εσείς θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό όταν θα έρθει. Φοράει ένα παπούτσι σε αυτά τα υπέροχα πόδια. Αγόρια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, προχωράμε. Πάρτε τηλέφωνο, στείλτε μήνυμα και το κερδίζετε την Πέμπτη μετά από κλήρωση. Λοιπόν, να σου πω, επειδή έχει γίνει η τρίχα τριχιά,
Σε θέλω πρώτη από όλους. Ήρθε η ώρα της αγαπημένης ενότητας. Λοιπόν, σας έχω χαρίσει Ανίδη, ο οποίος έκανε πάρτι. Έκανε πάρτι και το ζητήσαμε να σχολιάσει τους Fab Five. Και είπε ότι εγώ δεν μπορώ τους κρυφούς και τις κρυφές στη ζωή μου. Τι εννοεί ο ποιητής? Καλέ, πιο φανερές από τις Fab Five έχει δει. Δεν ξέρω, θα το σχολιάσουμε μετά. Πες μου ότι τις ήθελε και ποιο. Ποιο. Πόσο. Σας έχω αγαπημένη Λεωνόρα. Άσε με, κυρά μου, να τα πω. Συγγνώμη. Αφήγει ένα βάρος από πάνω μου. Άσε με, κυρά μου, να τα πω. Σας έχω αγαπημένη Λεωνόρα Μελέτη, που μας έλεγε παλιό ότι κάθε εβδομάδα άλλαζε τα γόρια σαν τα πουκάμισα. Και λέει και ονόματα και επίθετα, παρακαλώ. Και σας έχω και επανεμφάνιση Μπουμπούκας. Ωραία, σε ένα μουσείο. Μα τι λες. Σε ποιο μουσείο? Ίνου. Ίνου. Πήγε και τάπιε. Φύγαμε. Για άλλη μια εβδομάδα, τρίχα έγινε τριχιά και η χώρια showbiz, που άλλη δουλειά δεν έχει, κάνει με τις δηλώσεις της πράξη το ρητό ότι του φανεί του Λολοστεφανή. Ναι, είμαι εγώ που όταν πονάς διώκνω μακριά τα σκοτάδια. Ναι, ναι, είμαι εγώ που όταν γελάς σε πλημμυρίζω με χάδια μη. Ξεκινάμε με τον υπέρλυμπρο Χάρη Σχενίδη, που κλήθηκε να σχολιάσει το Fab Five και έκανε δήλωση βόμβα. Τα σχόλια δικά σας. Γενικά, εμένα στη ζωή μου δεν μπορώ τους κρυφούς. Οτιδήποτε, σε οτιδήποτε κι αν είναι. Κρυφές αυτό, κρυφή αυτό, γενικά τελίτσες που λέμε. Και από τα κρυφά στα φανερά και τη φρεσκοχωρισμένη Κατερίνα Παπουτσάκη, που στη συνέντευξή της το έπαιξε κάθαρα. Έχω μνήμη χρυσόψαρο, μου αρέσει που οι πληγές μου επουλώνονται και είμαι έτοιμη να αγαπήσω ξανά. Πες κουκλίτσα μου ότι έχεις καρδιά αγκινάρα, μην τρέπεσαι. Καρδιά αγκινάρα έχει και Λεωνόρα Μελέτη, μιας και παλιότερα κάθε εβδομάδα πονούσε για άλλον το δοντάκι της. Ο Πάνος... Να ξέρω τον Πάνο, κύριε, τώρα ποιος είναι ο Πάνος? Λοιπόν, ο Πάνος, λοιπόν, θα το πω, ήταν ο Πάνος και θα πω και το επιθετό του, ο Πάνος Αργυρόπουλος. Το είπα! Μετά από χρόνια. Τον Αργυρόπουλο. Τον οποίο Πάνο, τον ξερωτεύτηκα μέσα σε ένα βράδυ, γιατί ερωτεύτηκα τον Χριστόφορο. Πες επώνυμο του Χριστόφορου. Χαρίσεις. Παντρεμένα στη Ρόδο με παιδιά. Χριστόφορος Χαρίσεις. Άλλος. Ονοματεπώνυμα να βγουν σήμερα όλα. Ο Άγγελος. Άγγελος επώνυμος. Αυτός είναι γνωστός, δεν μπορώ να πω. Έχει φούρνους. Είναι γνωστός. Τους άρεσε κάθε εβδομάδα. Τώρα, η ενότητα των πρώην κλείνει με την παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια Ιωάννα Κουταλίδου να στολίζει τον παλιό της αγαπητικό με λόγια φαρμακερά. Δεν είμαι έτοιμη ακόμη ούτε για γάμο, όσο μάλλον μέσα σε μια καταπιεστική σχέση όπως ήταν αυτή. Όταν ένας άνθρωπος θέλει να είναι μαζί σου 24 ώρες τη μέρα παντού. Ζήλια. Δεν ξέρω αν λέγεται ζήλια ή πρόβλημα του άλλου. Το σεξουαλικό ενδιαφέρον έφυγε με τον καιρό. Καταλαβες. Όταν βλέπεις τον άλλο και βαριέσαι που τον βλέπεις και λες Παναγία μου, πάλι αυτός εδώ είναι. Πρέπει να χωρίσεις. Συνεχίζουμε με κορίτσι του Μόχθου και του Μεροκάματου, την Νάταλη Θάνου, που ζει ένα δράμα. Επειδή είναι πεντάμορφη, οι γυναίκες της showbiz την ανταγωνίζονται. Δεν θέλω να το πω ζήλια, απλά έχω ζήσει πραγματικά ότι οι κοπέλες και οι γυναίκες από το χώρο μου δεν δεχόντουσαν να είναι μαζί μου λόγω που δεν θέλανε μία, ας πούμε, νέα κοπέλα. Νέα εντυπωσιακή, πώς να το πούμε, δεν το θέλανε, δεν με δεχόντουσαν. Μιας και μιλάμε για όμορφια, η Αντωνία Καλεμούκου, που δεν είναι μόνο ένα ξερό κορμί, το δήλωσε ξεκάθαρα πως στη διάρκεια του καλοκαιριού ολοκλήρωσε το πρώτο της μυθιστόρημα και το πρώτο της κινηματογραφικό σενάριο. Το μυθιστόρημα, μάλιστα, έχει έντονες φιλοσοφικές τάσεις, καθώς η μεγάλη πετριά, ο δάσκαλος, είναι ο Νίκος Καζαντζάκης. Τι να πει κανείς για το μυαλό της Σαλινής. Ακολουθεί η είδηση φαγούρα για εκείνους που αναρωτιούνται πού πήγε η Ευγενία Μανολίδου. Τσα! Το κορίτσι εμφανίστηκε με την μπουμπουκοοικογένεια στα εγγένεια Μουσείου Ίνου. Ηρεμήσατε τώρα. Κλείνουμε εκπληρώνοντας την επιθυμία της Ναταλίας Γερμανού να δει το σάκι ρουβά σε χαρτονόμισμα. Καλύτερη είναι οι Άγγλοι που θέλουν τη φάτσα του Μπέκαμ. Αν πώς. Έγινε μια μελέτη, μια έρευνα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Αγγλίας. Σχετικά με το ποιους διάσημους θέλει να δείτε πάνω σε ένα χαρτονόμισμα. Και κέρδισε με μεγάλη διαφορά ο David Beckham. Θα μπορούσαμε βεβαίως εδώ στην Ελλάδα να βάλουμε. Ποιον φαντάζεστε εσείς πάνω σε ένα χαρτονόμισμα? Τον Σάκη! Το μαζί το Σάκη! Με μια κουβέρτα, με μια. Είδες ρε, εσύ. Θα πείσαι και ο Μίκη. Οι ρουβίτσες με μια κουβέρτα το είπαμε. Αυτό είναι για την Έλληνα το τελευταίο. Οικονομία. Δεν θα δίνουν ποτέ 5.000. Θα το κρατάνε για αυτές. Ναι, ναι. Και άλλο 5.000. Έτσι θα γίνει το αποταμίευση. Έτσι θα γίνουν οι γυναίκες οικονόμες. Βέβαια, άμα βάζουν σάκι. Βάζουμε τέτοιους. Βέβαια. Βρε, ποιος είναι εσύ. Ίδιες.
Καλό αυτό. Τώρα θα πει η Έλενα, έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε. Με μουσαφιρέους. Ναι. Λοιπόν, έχουμε μουσαφιρέους. Και τι μουσαφιρέους. Έχουμε μουσαφιρέους. Καλώς όρισες. Πού είναι? Καλώς την Έλενα, καλώς όρισες. Κάθισε εδώ στην τιμητική, την κεντρική την καρέκλα. Θα παίξουμε. Λοιπόν, Έλενα, έχω τόσο καιρό να σε δω από τότε. Από πότε? Από τότε που ήμασταν εμείς στον Α. Στον Α. Ήσουν πάλι τότε μες στην Καλή Χάρη. Κάτσε. Δεν τότε ήσουνα. Όταν φύγαμε, ήσουν στην Καλή Χάρη. Ήσουνα. Είχες κάνει ένα βίντεο για μένα, πρωινό. Θυμάμαι. Αχ, το θυμάμαι, πως έπαιρνα τηλέφωνο. Τι ωραίο! Να σε ρωτήσω για τους φίλους σου. Ναι, μωρέ, τι ωραίο που ήταν. Και δεν έβρισκες κανένα φίλο του. Όχι, βρήκα, βρήκα. Και μου πολύ ωραίες ιστορίες. Και θυμάμαι και την ενδυματολόγο από το Sex and the City που μου λέει τις ιστορίες. Και τα έχω ψυχαρίσει. Ναι, τι ωραία που είσαι κι εσύ. Πώς περνάς πέτος, έχει γίνει πολύ μεγάλη αναστάτωση. Τα πάνω κάτω έχουν έρθει, αλλά παντού έχουν έρθει τα πάνω κάτω νομίζω. Εμείς θα μείνουμε απ' έξω. Είσαι λίγο σε εκκρεμότητα εκεί. Άκουγα σήμερα την Αταλία το πρωί ότι τα Χριστούγεννα, μάλλον με τη νέα χρονιά θα ξαναμιλήσετε για το αν θα συνεχιστεί όχι η εκπομπή. Τώρα τι να σου πω, εγώ μετά από το Σεπτέμβρη τα περιμένω όλα. Καλά. Βεβαίως. Έχεις μπροστά σου. Είσαι και μικρή μια χαρά. Τι ζώδιο είσαι, βρε. Είμαι εγώ καιρός με οροσκόπο Σκορπιό. Πρωτοχρονιά. Τι 1η Ιανουαρίου σε γεννημένη. Ναι, 1η-1η. Χάνεις ένα δώρο. Κανονικά όμως και η μαμά μου γιορτή την ίδια μέρα. Χάνει και εκείνη ένα δώρο, έτσι η οικογένεια βγαίνει πιο κανονικά. Τώρα με την κρίση συμφέρουμε. Την πρωτοχρονιά ποιες γιορτάζουμε. Και ο Άγιος Βασίλης. Τι να σου πω τώρα και εσύ. Να τον βάλουμε με μια καρόπη, με μια ξανθιά. Δεν είναι και οι Μανώλιδες κάπου εκεί κοντά. Τα Χριστούγεννα, Εμμανουήλ. Δεκεμβρίου. Πότε, πόσο? 26 Δεκεμβρίου. 26 είναι οι Μανώλιδες. Έλα, είναι ορτολόγιο. Έλα, πάμε παιδιά, να δούμε ένα θέμα γιατί εκτιθέμεθα. Λοιπόν, Νιώβη. Αφού, Έλενα, έχεις φτιάξει ένα πολύ ωραίο βίντεο για το Φώτη, έτσι και εμείς, επειδή οι άντρες γενικά σε θέλουν πολύ και έχουμε και εμείς εδώ ένα συνεργάτη, τον Βαγγέλη, τον Τζόνο. Που δεν είναι ο μόνος, γιατί έχουμε και άλλους που σε θέλουν. Ναι, και έχουμε και άλλους. Αλλά ο Βαγγέλης έκανε έρευνα και έφτιαξε ένα βίντεο για το πώς μπορούμε να κατακτήσουμε την Έλενα από Βασιλείου. Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς μπορούμε να σε κατακτήσουμε. Η Έλενα Παπαβασιλείου είναι ένα κορίτσι που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Για την ομορφιά της, ό,τι και να πει κανείς δεν αρκεί. Το σώμα της κολλάζει από Δεσπότη μέχρι Σαολίν Καλόγερο. Οι φωτογραφίσεις της θα μπορούσαν να ξυπνήσουν αν ενεργό ηφαίστειο. Δεν υπάρχει άντρα στη Γη ή και σε άλλους πλανήτες που να μην την έχει φανταστεί στο πλευρό του. Πριν όμως του ανοίξει η όρεξη, πρέπει να έχει κάποια δεδομένα στο πάνω και κάτω μέρος του μυαλού του. Η Έλενα είναι ένα κορίτσι που ανάβει φωτιές στο πέρασμά του. Ο τυχερός που θα βρεθεί στο πλάι της δεν πρέπει να πάθει κολούμπρα από τη σεξι άβρα της. Γιατί μπορεί στο Just the Two of Us η Κατερίνα Στικούδη να απέκτησε τον τίτλο Το Σώμα, αλλά αυτός ο χαρακτηρισμός ανήκει δικαιωματικά σε εκείνη. Σεξι και όποιος αντέξει, Έλενα, μη σε πιάσουν οι ζήλιες και τις επιβάλλεις να κυκλοφορεί έξω με μπούργα. Ο υπόλοιπος αντρικός πληθυσμός θα επαναστατήσει. Το ωραίο σώμα όμως δεν μπορείς να το διατηρήσεις χωρίς θυσίες. Η Έλενα Παπαβασιλείου μπορεί να ξανοίγεται μερικές φορές στο φαγητό, ειδικά όταν πρόκειται για την κουζίνα της μαμάς που δεν μπορεί να της αντισταθεί, αλλά είναι ένα κορίτσι που της αρέσει η γυμναστική. Το έχουμε δει επανειλημμένα στην οθόνη, όπου με τα ανοίγματά της έκανε τους άντρες να τρέχουν στο πλησιέστερο φαρμακείο. Η γιόγκα ποτέ δεν μας φάνηκε πιο απλή καθημερινή συνήθεια. Στην Έλενα Παπαβασιλείου αρέσει πολύ ο χορός. Το έχουμε δει επανειλημμένος. Συνήθως, οι φίλοι της την ξεσηκώνουν για να βγει έξω, γιατί μπορεί και να αγκυροβολήσει στο σπίτι για μέρες διαφορετικά. Λέγεται ότι είναι πολύ δυνατή στο τραπέζι του πινκ-πονκ. Πηγαίνει συχνά σινεμά και της άρεσε αρκετά ο Τζορτζ Κλούνι. Αν τη γνώριζε, μάλλον θα αναθεωρούσε περιττά αμετανόητου εργένη. Η Έλενα γεννήθηκε στη Γερμανία, ωστόσο στα 13 της γύρισε στην Ελλάδα. Θεωρείται πλέον εθνικό κοιμήλιο και ένα χαρακτηριστικό σημείο του σώματός της έχει υμνηθεί κατά κόρο. Έχει τοποθετηθεί και η ίδια πάνω στο θέμα. Είναι δικό σου όλο ή δανείστηκες και λίγο? Από ό,τι ξέρω το έχω κλεμμένο. Για να συνεχίσω να σου πω την ιστορία της γυμναστικής. Φορούσα
σουτιέν για τους κραδασμούς. Φορούσα και κορμάκι και t-shirt γιατί δεν ήθελα να κάνω ντόιν-ντόιν στη γυμναστική και να αισθάνομαι άσχημα. Όταν λες εσόρουχα, εννοείς σουτιέν σλιπάκι. Ναι, μπορεί να το πω έτσι. Πολλές γυναίκες μπορεί να τις καταπιέζει. Δεν με καταπιέζει. Το ίδιο έχουν κάνει και τα τυραντάκια της μπλούζας της. Είναι ένα κορίτσι που έχει ζωντάνια μέσα του. Το έχει διακηρύξει. Πάντα ήμουν η Ελληνίδα και το αίμα μου έβραζε μέσα μου. Δεν φοβάται επίσης να αναλάβει και επικίνδυνες αποστολές. Την έχουμε δει στην ψαραγορά να ξεδιαλέγει ψάρια. Ωραίο. Καθώς και σε μαθήματα αυτοάμυνας. Μια αυτοάμυνα που θα τις χρησιμεύσει απέναντι σε καλεσμένους με ανεβασμένη λίμπιντο. Το σεξι κορίτσι του μες στην καλή χαρά δεν έχει πρόβλημα να βγάλει το φίδι από την τρύπα για τους άλλους. Αγαπημένο μου κανάλι, σας παρακαλώ, βάλτε το Child Show Σάββατο. Die liebe Natalia möchte gerne, dass die Sendung am Samstag... Είναι φαν της Eurovision, του Αντώνη Ρέμου, θα ήθελε να είναι λίγο πιο ανέστητη, αλλά δεν κρεμάει και πλερέζει στα κακεντρεχή σχόλια. Πιο πολύ εκνευρίζονται οι φίλοι της παρά αυτοί. Είναι δυνατόν να ρίχνεις το δηλητήριό σου σε ένα τέτοιο κορίτσι? Η μισή ντροπή δική σου και η άλλη μισή πάλι δική. Αυτή η κυρία Σιγκυρινή είναι από το Σιγκυρινή. Είσαι με στη δουλειά, λέει. Παρά είμαι, νομίζω. Αλήθεια, άμα γράψουν κάτι που ή ακούσεις κάτι. Γενικά, νομίζω κάποιες φορές θα παίρνω πιο βαριά τα πράγματα από ό,τι πρέπει και δεν θα ήθελα. Να λένε. Αυτό το σώμα πώς το έχεις κάνει μόνη σου? Κοίτα, βασικά δεν το έκανα εγώ, αλλά η μαμά και ο μπαμπάς μου. Είναι γονίδιο, λες, ε? Οι γονείς βοήθησαν πάρα πολύ, ναι. Πολύ. Είναι η μαμά σου έτσι ωραία? Νομίζω ότι έχω το σωματότυπο της γιαγιάς μου. Αν δεις τη γιαγιά μου τώρα, είναι τα ίδια κιλά όπως ήταν πριν τις γέννες, είναι μέχρι σήμερα. Είναι 53 κιλά. Το μέλλον σου αυτό είναι. Μια χαρά. Μακάρι να μείνω σαν τη γιαγιά μου, μακάρι. Αχ, Παναγία μου, Παναγία μου. Λοιπόν, θα παίξουμε τώρα. Παίζουμε. Παρακαλώ. Για πες, Γιάννη, παιδί μου. Ποια ερώτηση να πούμε άραγε, για βοηθήσεις. Για λέγε. Θέλω εκείνη που χρωστάμε από χτες με τον Τζιόβα, μπορώ. Άντε λοιπόν, οκ. Okay. Το έχεις αυτό το θέμα, Τζιόβα. Εννοείται, εννοείται. Στην εκπομπή, ειδικά, νομίζω ότι έχουμε ασχοληθεί αρκετά με το θέμα. Γιατί και η Ναταλία θέλησε να τα βρουν τα παιδιά. Να είναι αγαπημένοι. Ωραία, εσείς που καταλήξατε ότι συνέβη μεταξύ τους υπήρξε τρίτο πρόσωπο. Α, εμείς δεν θέλουμε να πιστεύουμε κακά πράγματα, νομίζω. Τώρα τι γελάτε, εσύ γιατί κρυβιέσαι. Πάμε, θα παίξουμε. Θέλει να ξέρει εσύ. Όχι, δεν ξέρω τίποτα. Εσύ κάνεις την καλή. Εσύ κάνεις την καλή, ναι. Κοίταξε να δεις, Έλενα. Δεν θέλω να σε συγχύσω, αλλά νομίζω ότι αυτό που θα ακούσεις σήμερα είναι η μεγαλύτερη ίντριγα που υπάρχει το τελευταίο μήνα, μη σου πω. Διότι. Ναι, διότι, παιδιά μου. Η Κυριακή το μεσημέρι έδωσε μία συνέντευξη στο TV Έθνος, τουλάχιστον εγώ τότε τη διάβασα, δεν ξέρω πότε την έδωσε ο άνθρωπος. Ωραία στις δυο. Την Κυριακή το μεσημέρι που το διάβασε, νόμιζε ότι την έδωσε στο TV Έθνος. Παιδί μου, την τελευταία λοιπόν πληροφορία που έχουμε είναι αυτή. Ότι. Ότι λοιπόν, ο Ρέστη Γιώβα λοιπόν είπε ότι δεν υπήρξε τρίτο πρόσωπο στη σχέση του με την Κατερίνα Παπουτσάκη. Και ξαλαπρώσαμε, λέμε εντάξει, το μάθαμε και αυτό. Μπορούμε να πορευτούμε στη ζωή μας. Αν δε, διότι κάποιοι φίλοι του υποστηρίζουν ότι ξέρουν με ποιαν απάτησε την Κατερίνα Παπουτσάκη. Και ξέρουν αυτά τα πράγματα. Και το λένε δημόσια. Ναι, Μαρία μου, δυστυχώς δεν είναι όλοι σαν και εμένα που σ' αγαπάω. Με τι πολύ θα που βρήκαμε στο περίπτερο. Όλοι αδιάβαστε σήμερα. Α, σωστό και αυτά. Είστε έτοιμοι. Φυσικά. Ξέρεις τώρα, τελειώνω την ερώτηση και αμέσως μετά την εκφώνηση σε κάθεσαι. Δεν περιμένεις να δει τα γάμα. Συγκεντρώσου λοιπόν. Ποιοι φίλοι του Ορέστη Τζιόβα τον διαψεύδουν όταν λέει ότι δεν υπήρχε τρίτο πρόσωπο στη σχέση του με την Κατερίνα Παπουτσάκη, γιατί εκείνοι υποστηρίζουν ότι ξέρουν με ποια την απάτησε. Κάτσε! Κάτσε, καλέ, πόσο! Έκατσα. Απαντάω, εγώ δεν ξέρω να κάνω φάρσα, χτες μου την είπε. Ναι, Μαρία μου, σε ξέρουμε την καλαντόμα με τους καλεσμένους εσείς ή άλλος. Αλφα. Ο Φερεντίνος και η Χριστίδου είναι αυτοί οι καλοί φίλοι του Ορέστη Τζιόβα. Β. Μήπως είναι ο Λιάγκας και η Σκορδά. Ή Γάμα. Η Γερμανού και ο Γιώργαντας. Του Γιωρίκας νόμιζε ότι θα έλεγες και ο Γιώργαντας. Επειδή το τόνισα. Το Αλφα. Που έλεγε ότι είχαν δείξει το βίντεο που χορεύανε και τραγουδάγανε. Ναι, 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 ναι. Και τώρα λοιπόν. Κάτι τι κάνεις, παιδί μου, εσύ τα μεσημέρια για τα απογεύματα? Τώρα που έχω περισσότερο χρόνο, διάφορα πράγματα. Αλλά
Μάλλον έχω χάσει επεισόδια σε αυτήν την ιστορία. Κοίτα, άμα έχει χάσει επεισόδια, να μπαίνει στο star.gr και δεν το μαθαίνει. Δεν μπορεί να άρχισε στο παιχνίδι χωρί να ξέρει τα στοιχειώδη. Σωστό και αυτό. Θα προσπαθήσω να βάλω τα δυνατά μου συνέχεια. Έτσι όπω τα λε, έγινε Μαρία μου. Και μάλιστα η Σύση με τον Χρήστο τον Φερεντίνο πήραν θέση και για όλο αυτό που είχε γίνει με το βίντεο τη Παπουτσάκη. Και υποστηρίζουν ότι το ήξερε η Παπουτσάκη ότι θα παίξει το συγκεκριμένο βίντεο που τραγουδούσε ο Λαγούτης μαζί με τον Τζιόβα. Κακό Μαρία μου, αυτό δεν είναι. Κακό είναι αυτό που πάνε μετά που τους το εκμεύσε η αγαπημένη Χριστίνα Πολίτη. Ευτυχώς που υπάρχει και αυτή σε αυτή την εκπομπή. Χριστίνα Πολίτη εδώ ακόμα, ε! Γιατί σήμερα έχω πολύ Χριστίνα Πολίτη. Για πάμε να δούμε. Δεν υπήρξε τρίτο πρόσωπο, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και συμπλήρωσε. Δεν είμαι σε θέση να πω απολύτως τίποτα εγώ για αυτό το ζήτημα. Πρώτα απ' όλα, κομμάτισες υπέροχα τα λόγια του Ορέστη Τζιόβα για το ότι βλέπεις τόσο μακριά. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι καλό να μπούμε στην ιδιωτική ζωή των παιδιών περισσότερο. Όχι. Και μάλιστα και ο. Κρίνουμε και αυτό που λέει ότι δεν συγχωρείται να πιστεί, οπότε τα δεν κατηγορεί εμάς, εσένα κατηγορεί. Τι λέει. Δόξα το Θεό, εμάς τα καλύτερα. Εξέφρασε έντονα την ενόχλησή του στο Χρήστο Φερεντίνο για τον τρόπο. Στο Έθνος, λες, το διάβασα. Βεβαίως. Που χειρίστηκε το χωρισμό του και είπε Ταύρο η αλλοπολία σου φάνηκα, δεν με έχει δει ούτε εσύ ούτε άλλη Ταύρο. Λοιπόν, και είπε ότι είπα στο Χρήστο ήταν άκομψο που την πίεσε, ενώ ήξερε πολύ καλά ότι είχαμε χωρίσει. Την είδα να κλαίει και εκνευρίστηκα πολύ πέρα του ότι λυπήθηκα. Ωραία. Άρα εσύ φταίς για τα πάντα, για όλα. Να δώσω μια απάντηση για να κλείσω αυτό το θέμα. Ναι. Καταρχήν, να πω ότι προσπάθησα να το χειριστώ το θέμα μαζί με τη Σύση όσο πιο διακριτικά γίνεται και στη συνέντευξη με την Κατερίνα. Νομίζω ότι δεν πιέσαμε καθόλου και μας κατηγορήσατε κιόλας γι' αυτό, έτσι δεν είναι εσείς, ότι δεν βγάλαμε κάτι αφού ουσιαστικά. Εγώ επειδή κατηγορήθηκα, επειδή πήγα να σε βοηθήσω κιόλας. Ναι, εσύ λες. Είναι... Εσύ λες στο θέμα του Ορέστη. Λέμε για το θέμα της Κατερίνας ότι το χειριστήκαμε πολύ διακριτικά. Βεβαίως. Και εγνώση της Κατερίνας για το βίντεο. Να απαντήσω λοιπόν για αυτό που λέει η Κατερίνα. Ναι, η Κατερίνα ήξερε ότι θα παίξει. Ήξερε ότι θα παίξει το συγκεκριμένο βίντεο, τι είχε μέσα το βίντεο. Δεν είχε κανένα πρόβλημα, το συμφωνήσαμε, το συζητήσαμε, έπαιξε κανονικά το βίντεο και μέχρι εκεί δεν πιέσαμε καθόλου. Κουβέντα, εντάξει, είναι δικαιολογική. Και μυστικά στη φόρα. Σέβομαι όμως απόλυτα και την αντίδραση του Ορέστη. Α, εδώ το βιντεάκι το. Δεν πειράζει, το περίφημο βίντεο. Ορέστη όμως, γιατί πολύ γουρλέ είναι το Ορέστη. Έτσι δεν τον ήξερε και όλος ο κόσμος. Πολύ καλό το ποιό, αλλά εντάξει, δεν τον ήξερε και όλος ο κόσμος. Εξαιρετικό παιδί. Ναι, αλλά το θέμα να μάθουμε με ποια απίστησε. Συγγνώμη, να πω κάτι. Α, σε τώρα θέλω να μάθει. Αυτό είναι το ωραίο. Γιατί δεν χρειάζεται να μάθει άλλα. Όσα ξέρει και δεν μιλάει. Αν μη συζητή, είναι φοβερό. Ξέρει και το πρόσωπο. Ξέρει, τα πάντα ξέρει. Θα το εκμεύσουμε αυτό. Σιγά σιγά πάλι θα έφυγε. Λοιπόν, και εσύ ξέρει όμως. Και εσύ ξέρει. Και δεν μιλάω. Έτσι δεν μιλάω. Ξέρουμε. Άρα δεν μου λέει τον Ορέστη τον Τζιόβα. Το μπαρ αυτό, ποιοι το έχουν μαζί. Η Παπουτσάκη με το Φερεντίνο και ο αδερφός σας νομίζω δουλεύει εκεί της Παπουτσάκη. Εμένα πάντως αυτό μου φαίνεται το χειρότερο από ό,τι μπορώ να θυμηθώ στη τηλεόραση ever. Τι λες, Μαρία μου, γιατί. Αλήθεια. Μεγάλη γιατί. Κουβέντα αυτή που λες. Γιατί χώρισε ένα ζευγάρι, ναι. Έτσι. Άντε, πιαστήκαμε αν ήταν τρίτο πρόσωπο. Τώρα φτάνουμε και στο ποιο είναι το τρίτο πρόσωπο. Έλατε. Κάλε εδώ πέρα η Ελεονόρα έλεγε ονοματεπώνυμα. Μόνη της. Είναι δεν βγήκε ο Φούρναρης να πει τι λες, Μωρία, έχω οικογένεια. Σωστά. Θα στενοχωριούνται κιόλας τα παιδιά. Λίγο δεν πολύ. Έμα. Δεν ωραία. Έμα. Όχι, λοιπόν, καλέ. Πάμε παρακάτω. Αφήνω, παιδιά, δεν μπορώ. Είστε οι χωρισμοί με στενοχωρούν. Έλα, παιδιά, θα σε πάω εγώ, σε ευχάριστο. Μάλιστα. Λοιπόν, Έλενα, Μαραθώνιος. Σήκω. Πες μου, ποιους επώνυμους είδες εκεί. Στον Μαραθώνιο που έγινε την Κυριακή. Ποιους επώνυμους είδες εκεί. Μετά, χρόνος από τώρα. Α, ήταν Φερεντίνος. Ναι. Ήταν. Περίμενε, γιατί τώρα έχω κολλήσει. Έτρεξες. Μαριέτα. Όχι, εμείς είχαμε εκπομπή. Σωστά. Παραλίγο να μην φτάσω στην εκπομπή, επειδή είχα κλείσει τους δρόμους. Μαριέτα Χρουσαλά. Μπράβο. Μπράβο. Ήταν. Ελεονόρα. Όχι. Έτρεξε η Ελεονόρα. Ναι, ναι. Έτρεξε. Έτρεξε. Ρε, γιατί δεν το πει κανένα που ξέρει. Άστερε, παιδάκι μου. Παιδιά, γιατί δεν τα λέει άλλο. Μαρία, πολύ μου την παίρνει σήμερα. Κάτσε να έτρεξε. Έτρεξε η Νικολέτα Ράλη. Νικολέτα Ράλη. Ο ξάδερφός μου δεν έτρεξε. Ο Γιούρης. Ο Γιούρης. Δεν ήρθε. Που τερμάτισε πρώτος. Τρέξανε πολύ, τέλος πάντων. Υπήρχε όμως, παιδιά μου, ένας μεγάλος απόν. Αυτό θέλω να πείτε. Ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν έτρεξε, διότι την καλή του ή την καρδιά. Επειδή σου λέει, έχει ένα προβάδισμα, έχει μια μεγάλη μύτη, η οποία θα λειτουργούσε ως αεροτομή. Σου λέει, εντάξει, γιατί να βγω πρώτος και να μην δώσω την ευκαιρία και στους άλλους, στους κοινούς θνητούς. Ο Κουνούπης. Ποιος είναι λοιπόν αυτός, είστε έτοιμοι. Φυσικά. Ποιο λοιπόν διάσημο πρόσωπο δεν πήγε στο μαραθώνιο, γιατί η μεγάλη μύτη του θα λειτουργούσε σαν αεροτομή και άρα θα είχε το προβάδισμα. Κάτσε! Παιδιά το πε... μα πια, βρε, Έλενα. Μα κάτσε, δεν συγκεντρώνεστε. Εμείς. Ναι.
Είναι προπονημένη. Ναι. Άλλη μία, έλα. Έλα, το ξαναλέω. Πυρ. Ένα, δύο, τρία, πυρ. Κάτσε, επιτέλους. Τώρα με αφήσατε. Μα τι θα έκανα. Έκατσε στο τρία, δεν έκατσε στο πυρ. Είναι ευγενική καλά γι' αυτό. Αλφα, λοιπόν. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου είναι αυτό το διάσημο πρόσωπο. Β. Ο Γιώργος Λιάγκας ή Γ. Ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος. Το είπε ο ίδιος αυτό. Ναι, παιδί μου. Ωραία, νομίζω ότι. Και οι τρεις έχουν μεγάλη μύτη, έτσι το συμφωνούμε αυτό. Νομίζω όμως αυτός που αυτοσαρκάζεται αρκετά είναι ο Γιώργος ο Λιάγκας. Ναι! Δεν με νοιάζει. Θα κερδίσω μετά. Μάλιστα. Και τι είπε ο Λιάγκας, ότι δεν πήγε λογομηθής. Ναι, παιδί μου, σου λέει. Δεν έλεγε ότι βαριόταν, έπρεπε να κάτσει να πει ολόκληρο. Κοίτα, ότι έτρωγε κοψίδια, κάτι άλλο. Αν του είχαν και ένα δέλερο, ότι κύριε παιδί μου, μα σταματούσε, του δίνανε και ένα τσάμπα παγωτό, μπορεί και να το έκανε. Ότι αν του λέγανε μετά, είχα μαρνιά στη σούβλα, στον τερματισμό, πρώτο παίρνει. Εμεί και αυτοί δεν ξέρουν, υποπευθύνονται χαζιά. Μπορεί να του αρέσει όμω το φαγητό, αλλά δεν έχει τόσο παραπάνω κιλά. Έλα, δεν είσαι στην κοινή μα εκπομπή τώρα να κάνει την καλή. Έλα. Γελάσαμε και σήμερα. Τι είπε πριν κάνω συνάδελφο πάλι. Τι είπε, είναι όλα δεν μ' αρέσουν οι χωρισμοί αυτό, γιατί πρέπει να μ' αρέσουν. Αυτό ήταν καλό, όχι, ένα άλλο, αυτό λογικό. Καθόλου όμως. Είπε, λοιπόν, ζευγάρι εγώ. Έτσι, ζευγάρι. Θα συνεχίσουμε αυτό. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τον Γιώργο τον Λιάγκα που σύν τη άλλη είναι και πολύ κομψό. Πόσες ώρες έτρωχε? 7,5 ώρες. 7,5 ώρες, παιδιά. Είναι, παιδιά, δεν είναι επαγγελματίας. Τερμάτισε, ναι, 7,5 ώρες. Και είπε, μετά την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου και τα παιδιά. Αγαπάω το μαραθώνιο. Αγαπάω παιδιά το μαραθώνιο. Περαστικά, παιδιά. Και του χρόνου είμαι να πάμε, αλλά δεν θα πάω στα 5 χιλιόμετρα. Στα 50 θα πας. Που πήγε ο Χρήστος ο Φερεντίνος και λέει. Κοίτα, αν ο Χρήστος έτρεχε στα 42, ναι. Θα έτρεχα και εγώ. Κάτω πρώτα. Αλλά για τα 5 είναι πολύ λίγο το να τρέξει στα 5. Του χρόνου μαζί στα 42, Χρήστο. Ναι, είναι άδικο γιατί εσύ έχει την αεροτομή, πας πιο γρήγορα. Εντάξει, τα κάνω. Ο καθένα με τα προσόντα του Ρεντίνη, τι να κάνω, να βγάλω το πτερίγιο τώρα εγώ. Άλλοι θα σταματούν για νερό. Πάντως είχε πολύ πλάκα. Ο Χρήστος πολύ χιούμορ εχθέ, έτσι. Εσύ για παγωτό θα σταματά στα pit stop. Ναι, όντω. Ωραίο γι' αυτό. Άλλοι σταματάνε να πάρουν την πορτοκαλάδα, εγώ για παγωτό. Στο μαραθώνιο είναι, ρε παιδί μου, η συμμετοχή, δεν είναι η πρωτιά. Καλά, έπρεπε να πάει. Έπρεπε να πάει. Καλέ, βαριόταν τώρα και στην Ελλάδα. Ναι, βαριόταν. Ναι. Λοιπόν, Ιωάννα. Πάμε στην αγαπημένη ενότητα το ημερολόγιο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θυμάσαι, ας πούμε, εσύ τι είχε γίνει το 2002. Σήμερα. Σε σήμερα. Όχι. Την εβδομάδα που διανύμω, 14 με 18 Νοέμβρη. Από το 2002 στο 2008, ξεσκονίσαμε το αρχείο μας, το αγαπημένο του Σταρ, και θα δούμε το 2002. Απίστευτο, η Μαρία Ιωαννίδου αποκάλυψε ότι η Ελίκη Βουγιουκλάκη ήταν ερωτευμένη. Με ποιον? Με τον Φρέντι Γερμανό. Ναι. Έλα! Τάχα, ναι. Όχι, θα δεις. Δεν μπορώ να αποκαλύψω κάτι άλλο. Επίσης, σας έχω το 2005 η Άντζελα να σχολιάζει για άλλη μια φορά η ιστορία επαναλαμβάνεται. Τι είναι για του Λαγκαρμπή. Τι δεν αφήσει. Για το μαλλί το ξυρισμένο. Και σας έχω και Τζούλια Μιξαγιάτη. Είπε γιατί Άννα. Ναι. Πες το με αυτό, τι έγινε το 2005 γιατί Άννα. Και σας έχω και πρώτα σιγά μου Τζούλιας Αλεξανδράτου στην εκπομπή TV Τιγκλών. Σε ποιον. Θυμάστε. Εγώ δεν θυμάμαι καν ότι είχε έρθει η Τζούλια Αλεξανδράτου στο TV Τιγκλών. Ξέρω να ζω αυτό τώρα. Καλέ, αυτό είναι το λιγότερο. Θα το δείτε και σας έχω και Τότσικα Φαντάρο. Τότσικα Φαντάρος. Φύγαμε. Παρουσιαστείτε. Θυμάστε τι έκανε η Άννα, η Ζέτα, ο Σάκης, η Άντζελα και τα άλλα παιδιά την εβδομάδα 14 με 18 Νοέμβρη, πριν μερικά χρόνια? Αν δεν υπήρχα... Το 2002, όταν ο Νοέμβρης διανύει τη 14η μέρα του, ο βασιλιάς της πίστας μπαίνει στο στούντιο με το συνθέτη των επιτυχιών. Επειδή έχω καταλάβει τι ξεχασιάριδες είστε, σας θυμίζω ότι ένα χρόνο πριν το ντουέτο του Τόλι Βοσκόπουλου με τον Γιώργο Λεμπέση, πάλι με την υπογραφή του Φίβου, είχε κάνει τεράστιο σουξέ. Κουράγιο, φίλε, πολύτιμη ζωή σου λέω είναι. Δύο μέρες μετά, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, περήφανος και κοτσονάτος, κάνει τα αποκαλυπτήρια του Αδριάνδα του Στέλιου Καζαντζίδη. Τα χειροκροτήματα είναι χλιαρά, καθώς όλοι σχολιάζουν πως το άγαλμα καθόλου δεν μοιάζει με το λαϊκό βάρδο.
Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, επιδεικνύοντας εξαιρετικά αντανακλαστικά, λέει ένα τραγουδάκι για να διασκεδάσει το πλήθος και να σοπάσει τις αντιδράσεις. Ό,τι αγαπάω, εγώ πεθαίνει. Η Μαρία Ιωαννίδου, πολλά μα πάρα πολλά χρόνια μετά και χωρίς καμία απολύτως αφορμή, θυμάται και νιώθει την ανάγκη να μοιραστεί τον έρωτα της Αλίκης στην 6η γυμνασίου. Πραγματικά της άρεσε ο Φρέντι και ήθελε μια σοβαρότερη σχέση. Ο Φρέντι όμως την έβλεπε εντελώς φιλικά και τρυφερά και χωρίς να το θέλει την πήρε και την ενόχλησε σοβαρά όταν κάποια στιγμή τα άκησε με μια συμμαθήτριά της, τη Ρέα. Το 2003, δύο χρόνια μετά το θρίαμβό του στη Eurovision, οι Αντίκ διαλύονται και προξενούν βροχή εξοδίκων. Η εταιρεία τους δεν είναι διατεθειμένη να χάσει την κότα με τα χρυσά αυγά και εξαντλεί κάθε μέσο για να τους κρατήσει ενωμένα. Στις 16 του Νοέμβρη, το ζευγάρι που συνηθίσαμε να λατρεύουμε, ο Αντώνης Ρέμος με τη Ζέτα Μακρυπούλια, μουρμούρισε ερωτικά τραγούδια στο κέντρο που εμφανίζονται οι Βαρδείς, Πατέρας και Υιός. Οι δημοσιογράφοι έκαναν τη γνωστή ερώτηση και εκείνοι αντέδρασαν παρόμοια. Άντε πάλι το ίδιο, ρε παιδιά. Παιδιά ήμαρτον πια. Φτάνει δηλαδή με αυτή την καραμέλα. Σας παρακαλώ. Οποία ταύτισης. Μια μέρα μετά, ο Σάκης τραγούδησε με τον φίλο του και παρουσιαστή Στεφάν Μπέρνς σε γαλλική εκπομπή «Τα παιδιά του Πειραιά» και ξεσήκωσε το γαλλικό κοινό. Όσο κι αν ψάχνω, δεν βρίσκω άλλο λιμάνι και τις παινιές στολάζει, γεμίζει από παιδιά. Σ' αγαπώ. Το 2004 η κάμερα πετυχαίνει τυχαία τη Μάρο Λίτρα στο αεροδρόμιο. Σκοπός του ταξιδιού της στον Καναδά είναι να υπογράψει το διαζύγιο της από το σύζυγο που τόσο πολύ είχε προσπαθήσει να κρύψει. Πιστεύω έχουμε κάποια πράγματα να πούμε face to face. Στην Ξάνθη, ομάδα μουσουλμάνων επιτίθεται στο cast του σύριαλ Αρχιπέλαγος, επειδή όπως υποστηρίζουν, προσέβαλε τα θρησκευτικά τους πιστεύω. Το θέμα έλαβε τεράστιες διαστάσεις με την ελληνική κυβέρνηση να παίρνει θέση και τα τουρκικά μέσα να αναπαράγουν την είδηση. Η Ελένη Μενεγάκη είναι έτοιμη να δώσει το δαχτυλίδι διαδοχής της στην Καλομήρα. Η Καλομήρα είναι πολύ ωραία λύση. Γιατί όχι, γιατί να μην μπορούσε. Δεν είπαμε ότι όποιος έρθει θα φύγουν οι υπόλοιποι παρουσιαστές της εκπομπής, αλίμονο. Μόνο για την περίοδο εγκυμοσύνης, μην παίρνουμε και θάρρητα. Αγάπη από νάιλον. Το 2005, στις 16 του Νοέμβρη, η Άννα Βύση αποθεώνεται από τους θαυμαστές της. Και του σοκάρει όταν σιγοτραγουδά. Λοιπόν, να σου πω και. Ίσως αυτό το στιχάκι της Δέσποινας της δημιούργησε τότε μια περίεργη ηρεμία. Γι' αυτό και πολλά χρόνια μετά, στο ντοκιμένταρι, ξανατραγούδησε Βανδύ πριν μπει στο χειρουργείο. Και επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται, η Άντζελα σχολιάζει το ξυρισμένο κεφάλι της Άννας. Πρέπει και εμείς οι καλλιτέχνες που και που να βγάζουμε κάποια ίντρικα προς τα έξω. Άλλες ξυρίζουν κεφάλι, άλλες ξέρω εγώ ξεχνά να βάλουν τα παπούτσια τους, άλλες βγαίνουν με σκισμένο καλσόν. Την ίδια μέρα βγαίνουν στο φως πλάνα του πρώην της Άννας Βύση Κώστα Βραγκολιά με την καινούργια του αγαπημένη Φανή Χαλκιά. Τελειωμό δεν έχουν τα χτυπήματα για την Άννα τούτη τη βδομάδα. Μπορεί να μην ήθελαν να μιλήσουν για το γάμο τους, αλλά για το χωρισμό τους μίλησαν και η Ζέτα και ο Αντώνης. Όχι, δεν ήταν απόφαση στιγμής, όχι, αλλά το βλέπεις ότι πότε χρειάζεται λίγο να πάρουμε τις αποστάσεις μας κτλ. Βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι πρέπει λίγο να συγκροτηθούμε. Είναι πολλά αυτά που παίζονται σε μια σχέση. Το αρνητικό είναι ότι δεν έχουμε μιλήσει καθόλου όλο αυτό το διάστημα. Δεν είχαμε καμία απολύτως επαφή. Θα δείξει, θα έρθει η ώρα. Το θέμα είναι ο χρόνος αυτός που είμαστε χώρια να κυλήσει υπέρ της σχέσης. Την ίδια μέρα η Σοφία Λιμπέρτη είναι κατηγορηματική. Δήλωσα και ο Γιάννης δίπλα μου ότι δεν είμαστε μαζί. Δεν θυμάμαι να πήρε κανείς τηλέφωνο και να μου πει παντρεύεστε. Αντίθετα, βγήκαν και το γράψαν. Το 2006, στις 15 του Νοέμβρη, βλέπουμε τα πρώτα πλάνα από τα γυρίσματα της ταινίας του Σάκη Ρουβά, Alter Ego, και αρχίζουν οι συζητήσεις για το ίμο μαλλί του. Μια μέρα μετά, η Πέγκη Ζήνα φωτογραφίζει την τηλεπερσόνα που θα ήθελε να σκοτώσει. Υπάρχει μια ξανθούλα που θα σκότωνα, αλλά δεν θα την σκοτώνα. Δεν είναι πολλών ημερών η εκπομπή της. Καταλάβαμε. Ο Διονύσης Χινά με το μήνυμή του φωτογραφίζονται για το εξώφυλλο του maxi single του ντουέτου τους. Το 2007, όταν ο μήνας έχει 15, καλεσμένη στο TV την Κλόν είναι η Τζούλια Αλεξανδράτου και κάνει πρόταση γάμου στον Ηλία Ψινάκη. Σκέφτομαι να του κάνω μία πρόταση. Έχεις ένα σκυλάκι. Τι πρόταση. Σκέφτομαι να του κάνω πρόταση γάμου. Μια μέρα μετά, ο Αποστόλης Τότσικας ορκίζεται φαντάρος και κάνει το χακί το αγαπημένο χρώμα των κοριτσιών.
Οι αδερφές Μαγκύρα στο σόου τους μιμούνται δύο ογκόληθους της ελληνικής μόδας. Θυμάσαι πότε συναντηθήκαμε που είμαστε μικρά. Τι μου έπαιξε, τι είναι. Σου έδωσα ένα καραμπελωμένο μπιλαράκι. Ο Νίκος Καρπέλας σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ψιλοθάβει το ίδιο του το σπλάχνο. Η Σοφία παίζει, ξέρεις, ναι. Πολύ παραπέζει άνετα, ξέρεις, και πολύ καθημερινά και πολύ τον εαυτό της. Αυτό δεν σ' αρέσει εσένα. Θυμίζει πολύ την αλήθεια της. Δεν σ' αρέσει, όχι. Ναι. Δεν με ενοχλεί, αλλά εγώ θεωρώ ηθοποιώ τον άνθρωπο ο οποίος θα με συγκλονίσει μάλλον μέσα από πολύ δύσκολους δραματικούς ρόλους. Το 2008, στις 15 του Νοέμβρη, πάλι ο Νίκος Καρβέλας, αυτή τη φορά με την Ανίτα Πάνια, ανταλλάσσουν λόγια βαριά με αστυνομικούς και οδηγούνται στο αυτόφορο. Θέση για το συμβάν παίρνει η Άννα Βύση. Υπάρχει μια προκατάληψη πάντα απέναντι στον Νίκο, επειδή έχει το χαρακτήρα που έχει. Την ίδια μέρα η Ζέτα τα έχει ξαναβρει με το Ρέμο και δίνει το παρόν στην πρεμιέρα του. Τρεις μέρες μετά, ο Αλέξανδρος Παρθένης παρουσιάζει μια εκδήλωση και το μετανιώνει. Φίλε Πορφιέρη, άσε να πω. Εδώ μέσα το Παρθένη. Σοφία Λιπέρνη, ασυλίσσικο το Παρθένη. Είμαστε άτιμοι. Μπορείτε να σου αφιερώσω το υπέροχο τραγούδι του Νίκο, το πόσο η Κάρλα Μπρούνι Σαρκοζή τουρτουρίζει στην εκπομπή του Νίκου Αλιάδα. Είναι ακριβό το πετρέλαιο, Κάρλα. Ρώτε και τον κουβαλητή του σπιτιού σου, τον Νικολά, θα στο πει. Κάρλα! Να σας πω, κάτι ήθελα να σχολιάσω και δεν θυμάμαι. Εγώ γέλασα με το τέτοιο, με τον τζαμπουκά, με τον Παρθένη. Με τον Παρθένη. Ναι, ναι, ναι. Λεπείτε τα δικά με τη Μαρία. Ναι. Λέει η Αλεξανδρά του, θα ήθελα να κάνω πρόταση γάμου. Λέω εγώ, σε ποιον και η Μαρία αμέσως. Έχει σκυλί. Αυτό σημαίνει. Η επιτομή τη. Η επιτομή. Λοιπόν, κουιζάκι διαγωνισμό. Έχει εσύ τέτοιο. Και το είδα εκεί και το μπουρευόμουν, για αλήθεια. Ναι, έτσι, τι ωραίο. Ναι, ναι. Μυρίζει καινούριο. Το έχει μυρίσει από το πέλη φορές. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το MacBook Air θα γίνει δικό σας με μόνο έναν τρόπο. Με τη συμμετοχή σας σε αυτόν τον διαγωνισμό. 90 11 405 410, ή φημί και όνομα τεπώνυμο στο 54888. Και πείτε μας και ποια είναι αυτή που καθαρίζει τα τζάμια. Τον καθρέφτη. Καλά που την έχουν βρει περισσότεροι, τι να πω. Την βρήκανε. Πολύ σχολαστική όμως. Σχολαστική. Ξέρω, να τη δώσουμε. Έχεις κι άλλη μετά τέτοια ωραία καθαρίστρια. Γι' αυτό κρατήσαμε. Ωραία, ωραία. Δώσε την, ποια είναι. Είναι, κυρίες και κύριοι, η Καλομήρα! Να, το καλό! Έμανε! Ποια τζάμια καθαρίζει, πού καθρέφτη. Είναι σε ένα χωροδιδασκαλείο. Ελλάδα ή Νέα Υόρκη. Δεν ξέρω. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι καινούργιο. Ποιος είναι αυτός. Έλα ρε, καπάνα. Δεν καταλαβαίνω ποιος είναι. Φέρ' το λίγο πιο κοντά. Δεν μπορεί να έρθει πιο κοντά. Να μην δούμε λίγο. Γιατί ρε Νικόλα, είσαι κακός. Λοιπόν, ακούστε. Είναι το 73 ναι, αυτό. Αν το πω, θα το ψάξουν λίγο. Θα λοιπόν πω ότι είναι πολιτικός. Ωραία. Φούμου και όνομα τεπώνυμο στο 54888 και ξέρετε και το τηλέφωνο μας, 90 11 405 410. Μπαίνετε κατευθείαν στην κλήρωση για το MacBook Air, το οποίο το δίνω την Πέμπτη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά, επιτέλους, Γιάννη. Θα αποκαλύψουμε πότε και πού παντρεύεται η Ζέτα Μακρυπούλια, τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Και έχω κι άλλη επώνυμη που δεν πάει το μυαλό σου, που εμφανίστηκε με το μονόπετρο στο χέρι. Μονόπετρο, μετά τις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έμαθα ότι η Έλενα Παπαβασιλείου παίζει εξαιρετικό πινκ-πονγκ. Έπαιζα καλά τώρα. Έπαιζες καλά, αλλά είσαι ωραία στα καρφιά. Κατάλαβες. Για μου να σας πω κάτι. Έχω δεύτερο, αλλά είναι λίγο σπασμένο. Αυτό είναι το σπασμένο. Ναι. Πάμε. Δεν μου λες, πού έπαιζες πινκ-πονγκ. Με τους φίλους μου. Πού. Τι είναι τρίμπορο αυτό το τραπέζι. Πέφτει, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, σου έχω σου κομπαλάκι. Ρε, εσύ, έλα εδώ. Κρίμα. Όχι, όχι, εγώ. Έλα, ρίξε. Καλή είσαι όμως.
θέλει να προπονηθούμε. Θέλετε να κάνουμε άλλη μια. Ερωτήσεις. Έλα με το τζούφιο. Με το τζούφιο. Έλα. Είσαι καλή. Να σου πω, δεν διοργανώνουμε ένα ματς πινκ-πονκ έτσι να μπορέσουμε να έχουμε την Έλενα σε ωραίες φάσεις. Έτσι με φούστα και τακούνι. Και να είναι εκφωνητής ο Κοτσίκος, που βλέπω ότι το ευχαριστεί. Ναι. Πικ θα κάνει. Είναι, παιδιά, μανία το πινκ-πονκ και θα ήθελα... Ωραίο όμως, μανία. Να το καθιερώσουμε. Τι, όλα τα μπαλάκια φύγανε. Όλα τα μπαλάκια. Πού είναι το μπαλάκι. Να τα το μπαλάκι μου. Έλα, το τελευταίο. Έλα, ένα καλό. Σε έχω, σε έχω. Έλα, Φωτή. Κάρφωσε. Έλα, όχι, Έλενα! Να οργανώσουμε ματσάκια. Ελάτε να παίξουμε τώρα το άλλο το παιχνίδι. Τώρα, να σας πω κάτι, επειδή έχω μια αγωνία να πάρω όλο ένα μπαλάκι εγώ. Για να γίνω 2-0-1. Ναι, δικό σου είναι. Ωραία, quiz διαγωνισμό. Έχω να σας δείξω τη φωτογραφία. Αυτό το αγόρι που βλέπετε σήμερα είναι πολιτικός, παιδιά. Μα την Παναγία. Αυτό λοιπόν, είτε σωστό είτε λάθος, γράψετε στο μήνυμα που θα στείλετε. Φού μου και ενώνυμα τεπώνυμο στο 54888, είτε τηλεφωνήστε στο 9011-405-410. Μπαίνετε για να συμμετέχετε στην κλήρωση που θα σας φέρει πολύ κοντά. Σε αυτό το αντίδωρο, σε αυτό τον αγιασμό δεν δίνω δώρο, αγιασμό δίνω νάτο. Νάτος. Δεν υπάρχει, παιδιά μου, αυτό το δώρο. Είναι αυτό το νέο MacBook Air. Είναι... Και έχω και γενέθλια σε λίγο καιρό, θέλετε. Δεν κάνει. Πρώτη, δεν είπαμε. Δεν κάνει, δεν δίνω. Άγιε πάλι. Δεν δίνω, μάνα μου, δεν δίνω. Το είχαμε πάρει το παιδί μου ζωντανή, το ζητάει τόσο καιρό. Κόλλησε. Αυτό, παιδιά μου, μπορεί να γίνει δικό σας. Φτάνει να έχετε συμμετοχή στο παιχνίδι μας, όπως είπαμε. Τι έγινε. Γελάω. Αχ, δεν έχασα κάτι. Όχι, όχι. Να τα πω, εγώ έχει χαζέψει μετά το πιπ-πονγκ με την Παπα Βασίλειο. Δίνω και προσκλήσεις για το θέατρο της Οδού Μαύρου Μιχάλη. Ωραία, τέλεια! Μπράβο! Λοιπόν, 10 προσκλήσεις. Οι 10 πρώτοι, λοιπόν, που θα στείλετε mail με ονοματεπώνυμο και τηλέφωνό σας, κερδίζετε από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση ιστορίας μετριοπάθειας που είναι στο στούντιο της Οδού Μαύρου Μιχάλη. Μάλιστα. Και το mail μας είναι fukemupapakistar.gr. Άντε να πάμε και θεατράκι, ρε παιδιά. Άντε, αγάπες, πάμε να συνεχίσουμε το παιχνίδι μας. Τα πάω online, τα πάω πολύ ωραία. Αυτός έχει ξεμυαλιστεί. Γιατί? Καλά, το γατί. Πάμε. Για, λοιπόν, έχετε ακούσει την παροιμία που λέει ότι ο καλός ο φράκτης κάνει τον καλό το γείτονα? Όχι. Πρώτη φορά, τα ακούτε? Ναι. Πάντως είναι αλήθεια έτσι όπως το λες. Ναι, παιδιά. Και ξέρεις γιατί το λέω. Όχι πολλά-πολλά. Σαντάτα από γείτονα. Παιδιά, προσέξτε πολύ καλά, πηγαίνετε και γύρω, δείτε. Διότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι μάλιστα celebrity πολύ γνωστοί, μάλιστα, οι οποίοι μάλλον δεν θα τους έλατε για γείτονες, διότι μάλιστα απειλούν ότι όποιος πλησιάσει το σπίτι τους, μάλιστα, τον έχουν καθαρίσει. Άντε καλά, Έλληνες. Παιδιά, Έλληνες, δύο, όχι ένας. Τον ένα τον ξέρω. Δεν ξέρω αν ξέρεις τον ένα, εγώ πάντως έχω δύο που έχουν απειλήσει, παιδιά μου. Για να δω. Είστε έτοιμοι? Φυσικά. Για να δούμε λοιπόν ποιους δεν θέλαμε να κάνουμε γείτονες. Mm. Ποιες διάσημες προσωπικότητες παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους και απειλούν να σκοτώσουν όποιον προσπαθήσει να μπει στο σπίτι τους? Μαρία. Όχι, παιδιά. Είσαι όμως πολύ γαλαντόμενος με τους καλεσμένους. Όχι, είμαι κανονική. Εσείς είστε με delay σήμερα. Α, τους τη λες και από πάνω. Όχι, δεν τη λέει. Καλό είναι αυτό. Πάμε. Αλφα λοιπόν για σένα, Μαρία μου. Αυτές οι διάσημες προσωπικότητες είναι η Ελένη Μενεγάκη και ο Νότης Φακιανάκης. Β. Η Ελεονόρα Μελέτη και ο Νότης Φακιανάκης. Ή Γ. Η Ναταλία Γερμανού και ο Νότης Φακιανάκης. Ο Φακιανάκης είναι σίγουρα, τον είδα και νωρίτερα που έλεγε κάτι χοντράδες. Το θέμα είναι ποια είναι η άλλη κυρία που δεν θα θέλει να κάνει γειτόνισσα. Θα πάρει τον υπάλληλο τη, δεν είναι το ίδιο. Και κοίτα να σου πω, κοντά σου είναι. Η Ελεονόρα μένει βόρεια προάστια. Η Ναταλία μένει στα Μελίσια. Η Ελένη Μενεγάκη επίσης στα Μελίσια. Εγώ σε προειδοποίησα μια φορά. Θα πω. Τι σημασία έχει το Β. Γειτόνισσε, παιδιά. Το Β λέει. Όχι, ρε παιδιά! Δεν θέλω! Φρέσκα κουλούρια, το ξέρεις με τα κουλούρια. Τι έγινε, λέει? Το τραγούδι με τα κουλούρια, δεν το ξέρεις? Όχι.
το μάθω μετά. Εγώ μια φορά σας προειδοποίησα, διότι η Ελεονόρα η Μελέτη σήμερα ήταν Τούρκος, παιδιά, στην εκπομπή της. Για το χαράτσι της δέει και αυτή. Όχι, παιδί μου, αυτή για άλλο λόγο. Σου λέει θα μπει μέσα ο πρώτος τυχόν να πάει να με κλέψει. Θα τον τουφεκίσω. Να πω κάτι. Με τέτοια εγκληματικότητα δεν έχουν και άδικο. Μα πού να το βρει το τουφέκι. Είναι πολύ δύσκολο σήμερα στην Ελλάδα να πάρεις ένα καλάσνικο. Ναι, πολύ. Λοιπόν, ψάχνεις, δεν βρίσκεις. Να την ακούσω, με. Και όμως την Ελεονόρα, αλλά και τον Ότσι Φακιανάκη, γιατί παιδιά η Φέη Σκορδά νομίζω ότι δεν τα έβγαλε πέρα μαζί του. Το κάψε. Δεν υπάρχει, το έκαψε, εννοείται. Πάμε. Δεν γίνεται να σε πει στο σπίτι και να μπουκάρουν έτσι. Και βλέπεις ότι δεν γίνεται. Λυπάμαι, εγώ ειλικρινά θα πάω άλλα μέτρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να αφήσω δηλαδή τον οποιοδήποτε να με απειλεί μέσα στο δικό μου το σπίτι. Το καταλαβαίνω να με απειλεί στη χώρα μου, αλλά όχι να με απειλεί μέσα στο σπίτι μου. Ναι, θα πάρω μέτρα και θα τον καθαρίσω κι άμα μπει κι όλα. Έλα, όχι, ρε, συγγνώμη. Συγγνώμη, είμαι σε άμυνα. Είναι στο σπίτι μου. Αυτό, αλλά... Δεν κατάλαβα. Ναι, αλλά πετάει και να κατηγορηθώ. Να κατηγορηθώ και να μπω και μέσα. Ποια δικαιοσύνη θα σε βάλει μέσα στο σπίτι σου και είσαι σε άμυνα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Θα έρθω μέσα, θα πούνε μέσα, θα με κλέψουνε, θα με. Και θα με σκοτώσουν. Όχι, ρε, Τζορτζέλα, κάτσε μισό λεπτό γιατί ανάβω με αυτά που έχω. Πραγματικά ανάβω. Δεν μπορώ δηλαδή. Πιστεύω ότι θα είμαι μέσα στο σπίτι μου και ότι θα μου πει ο άλλος και θα μου μπουκάρει με το έτσι θέλω και να μου καταπατήσει τα πάντα. Έχει δίκιο γιατί έχει γίνει μια τρομοκρατία. Είμαστε και στο σπίτι, το συζητούσαμε στο γραφείο, βάζουμε συναγερμό και τρέμουμε θα και λέμε. Θα το καθαρίσω! Και... τα πήρω. Με, το έχω πάρει, πραγματικά σας μιλάω, ε! Και είπες για το χαράτσι ότι εγώ δεν το πληρώνω. Μα τι να πληρώσω, κάτι που δεν χρωστάω. Ισχύει ότι δεν το πληρώσεις τελικά. Παιδί μου, θα πληρώσω κάτι που δεν χρωστάω. Εσείς το πληρώνετε. Θα το πληρώσω τώρα, μου ήρθε. Κατάλαβες τι κάνεις. Τι να κάνω, πώς θα το πληρώσω, μου ήρθε. Είσαι ασθενής, δεν σου κόβουν κανένα ρεύμα. Δεν, έχουν... δεν έχουν δικαίωμα να σου κόψουν το ρεύμα. Παράνομο σου λέω είναι, θα πρέπει να αντισταθούμε. Πιστεύεις ότι δεν έχει γίνει. Σαφώς και δεν έχει γίνει. Απαγορεύεται να το κόψουν το ρεύμα. Πώς θα κόψουν το ρεύμα για κάτι που δεν χρωστάς. Θα μου κόψει το ρεύμα. Είδα, ή θα μου κόψει εμένα το ρεύμα. Αν σου κόβουν το ρεύμα, θα του κάνει εκεί την ώρα στο σπίτι σου. Θα του φεγγίσω. Θα του φεγγίσω. Και ο υπάλληλο τι σου φταίει. Θα έρθει να κόψει το ρεύμα και καταλάβει αυτό που του λέω ότι άνθρωπε μου, μην τολμήσει να κόψει το ρεύμα του σπιτιού του δικού μου, που σε στείλανε οι στημένοι για να μου κόψει το ρεύμα για να με τρομάξετε, γιατί θα σε του φεγγίσω. Εάν δεν γυρίσει να φύγει, κανονικά να μου πει και γεια σου αδελφέ, ευχαριστώ να πούμε που αντιστέκεσαι και για μένα, τι να κάνουμε τώρα. Κάποιο πρέπει να την πληρώσει. Υπερήρωση δεν θα πει τίποτα. Εντάξει, να κάνουμε τώρα, ναι. Έχουμε φτάσει και στα άκρα, διότι συμβαίνουν περίεργα. Πάμε! Από σε μένα πάμε, μετά του X-Men της ελληνικής επικαιρότητας. Πολύ το μάγκα κάνεις, έχεις συνέχιση, τι είσαι γίνει, γιατί λοιπόν, σας έχουμε δελτίο με ειδήσεις και τι σας έχουμε. Ένα γραμματάκι που είχε γράψει η Μαντόνα μικρή τότε που άφηνε την τρίχα στη μασχάλη και ζητούσε δουλειά από σκηνοθέτη. Έλεγε ψέματα για την ηλικία της. Από τότε η ψεύτρα. Επίσης σας έχουμε τον καινούργιο γκομενάκο της Τζένιφερ Λόπεζ, ο οποίος μάλλον δεν της αξίζει. Γιατί τι είναι. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίος. Είναι γραμματής και μικρός όμως. Πολύ. Σας έχω ένα μπαρ όπου πληρώνεις τον ύπνο. Θα τον δεις και θα μου πεις μετά. Σας έχω ένα μπαρ όπου πληρώνεις τον ύπνο. Σας έχω μια pub που μπορείτε να πάτε το κατοικίδιό σας για να γίνει ντύρλα. Και σας έχω και έναν κακοφωνίξ που το λένε Ewan McGregor. Και τότε όταν τον ακούσετε θα κλείσετε τα αυτάκια σας. Άκουσε το και μετά πες μου. Εντάξει, πάμε. Η αγαπημένη μας Μαντονίτσα, όταν ήταν κορίτσι μικρό, δεν μπορούσε να αποφασίσει τι θα γίνει όταν μεγαλώσει. Καλόγρια ή στάρ. Αυτό και άλλα πολλά αποκαλύφθηκε από ένα γράμμα που έστειλε σε κάποιον σκηνοθέτη το 1979 για να του ζητήσει δουλειά. Τόσο πολύ λαχταρούσε το ρολάκι που γέμισε τρεις ολόκληρες σελίδες με παρακάλια και μελό αποκαλύψεις. Αχ, και σκηνοθέτα, είμαι πολύ καλό κορίτσι. Τόσο που στο σχολείο με κορόιδευαν και δεν με έπαιζαν γιατί ήμουν η παρθένα της τάξης. Πολύ θέλω να παίξω στην ταινία. Θα είμαι πάρα πολύ καλή και άλλα τέτοια. Και επειδή κάποιες αξίες είναι παντοτινές, ενώ αποτύπωσε στο γράμμα τα σώψυχά της, για την ηλικία της είπε ψέματα ότι δεν τάχα, γεννήθηκε το 1959. Ένα χρόνο μετά το γενέθλιο έτος της. Για την ιστορία, το ρόλο τον πήρε. Η ταινία A Certain Sacrifice είναι ένα άθλιο ερωτικό θρίλερ για το οποίο μέχρι και σήμερα μετανιώνει και για το οποίο πληρώθηκε 100 ολόκληρα δολάρια. Βλέπετε αυτόν τον αιμοβόρο μποξέρ που μια μπουνιά του μόνο φτάνει για να σε ξεκάνει.
Ο κύριος Όσκαρ Ντελαχόγια, παλαιστής από τα μικράτα του, βαρέθηκε τα αδιάφορα αθλητικά σορτσάκια μέχρι το γόνατο που καθόλου δεν τον κολάκευαν. Έκλεισε λοιπόν μια σουίτα στο ξενοδοχείο Ridge της Νέας Υόρκης, κάλεσε δύο μοντέλα και τους πήρε τα ισόρουχα. Όταν τα κορίτσια τον είδαν με αυτή την αμφίεση και με τα γάντια του μπόξ να τα πλησιάζει με βλέμμα άγριο, τρόμαξαν, το βάλαν στα πόδια και του έκαναν μήνυση για συναισθηματική διαταραχή. Καινούριο αίσθημα βρήκε η Τζένιφερ Λόπεζ. Ο Κάσπερ Σμαρτ είναι πολύ ταλαντούχος χορευτής και πολύ άσχημος. Τέρας. Αλλά τώρα αν εκείνης της αρέσει, εμάς μας περισσεύει. Συμμετέχει στο γκρουπ χορευτών που πλαισιώνουν την Πορτορικανή Ντίβα και όπως λένε οι φήμες, σε κάθε σταθμό της περιοδίας έρχονται όλο και πιο κοντά. Τι να πω, μακάρι τα παιδιά. Ποιος ξέρει, μπορεί η 42χρονη Τζεν να βρει και αυτό που έψαχνε στο πρόσωπο του 24χρονου Κάσπερ. Τη γυναίκα σε καρδιά. Ένας Ιάπωνας έφερε την πιο ριζοσπαστική επιχειρηματική ιδέα στο Παρίσι. Μπάρ για σιέστα. Νιώθετε μια κούραση και το εσπρεσάκι δεν είναι αρκετό για να σας τονώσει? Πηγαίνετε μια βόλτα στο ζζζζ μπαρ. Εκεί σας βολεύουν σε ωραιότατες πολυθρόνες, σας κάνουν λίγο μασαζάκι και παίρνετε έναν υπνάκο. Φυσικά όχι με το αζημίωτο, 15 λεπτά ύπνου κοστίζουν 12 ευρώ. Τζάμπα πράγμα. Αν σας πάρει λίγο παραπάνω και ξεπεράσετε τα 25 λεπτά, πληρώνετε 5 ευρώ επιπλέον, προσοχή! Υπάρχει και προσφορά. Κάθε Παρασκευή, τα 45 λεπτά, 27 ευρώ μόνο. Τρέξτε να προλάβετε τον καλό τον ύπνο! Και στην Αγγλία τα επιχειρηματικά μυαλά, δεν μπορώ να πω, είναι λαμπρά. Ο ιδιοκτήτης αυτής της pub αποφάσισε να διαθέσει το χώρο του μια φορά την εβδομάδα για εκδηλώσεις σκύλων. Τα pet φορούν τα καλά τους και βγαίνουν για κοκτέιλ και μεζεδάκια, τραβολογώντας πάντα τα θλιβερά αφεντικά τους. Θυμάστε τον Γιόν Μαγκρέγκορ να τραγουδά με την Νικόλ Κίντμαν στο Μουλάν Ρουζ και να θαυμάζετε τη γλυκιά, ζεστή και ολόσωστη φωνή του? Ξεχάστε τον. Πρόσφατα ο Γιόν τραγούδησε σε φιλανθρωπική εκδήλωση και ενώ στην αρχή τα πήγαινε μια χαρά το αγόρι, μετά... Ωχ, Παναγία μου. Έλα ρε Γιούαν, δεν πατάς ούτε νότα. Και βγάλει το χέρι από την τσέπη, Γιούαν, δεν είναι σωστό. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να σε θυμάμαι για πάντα έτσι. Μπράβο, Χριστιανά. Όντως μπάζω τη Τζένιφερ Λόπεζ. Πολύ μπάζω, πολύ μπάζω. Όχι, δεν είναι ωραίος και αυτή είναι μια από τις πιο ωραίες γυναίκες στον κόσμο. Ο άσχημος θα ήταν καλύτερος. Αυτός είναι ο τίποτα. Τίποτα, παιδί μου. Δεν έχει ούτε τύπο, έτσι, κάτι πολύ άγριο, κάτι να σε... Είναι τρέντ, όμως. Πες κι άλλα τέτοια, ναι. Πες κι άλλα άγρια, ναι. Το άγριο. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να παίξουμε? Φύσικα! Έλα, εγώ και ρε, σήκω. Με το που τελειώνουμε την αποφώνηση, κάθεστε και μπίρι, μπίρι, μπίρι. Είστε έτοιμοι? Φυσικά. Ωραία. Ποια διάσημη... Παρακαλώ. Έχεις κύριο. Ποια διάσημη τραγουδίστρια την έκραξε το παιδί της, λέγοντάς της ότι κάνει πράγματα που δεν αρμόζουν στην ηλικία της? Επιτέλους! Λοιπόν, ποια την έκραξε το παιδί της επειδή κάνει πράγματα που δεν αρμόζουν στην ηλικία της? Α, η Άντζελα Δημητρίου. Β, η Μαντόνα. Ή Γ, η Σερ. Ότι είναι αυτή η τριάδα τώρα, με πεθαίνει. Είναι δύσκολο τώρα αυτό. Δηλαδή. Και δεν συμμετέχει καν η Σερ. Άμα το πας λογικά, θα το βρεις. Ποιο παιδί έκραξε τη μαμά? Ναι. Την έκραξε την εγριά. Νομίζω ότι ο γιος της Σερ δεν νομίζω να το έκανε εύκολα, γιατί ο ίδιος είχε επιλογές. Σωστά. Και τώρα μιλάνε μετά από πολύ καιρό. Έντονες, ναι. Άρα το βάζουμε. Μαντόνα, λοιπόν. Λέτε το... Το βάζω και το βάζω. Μαντόνα, λοιπόν. Είστε πολύ επίτη. Τι καλή. Σας αγαπώ. Thank you. Μπράβο, Έλενα. Τι είπε η Λούρδη? Η Λούρδη της είπε, οκ, μαζέψου, γιατί είναι σε μια κοντρίτσα. Την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε η φήμη ότι η Μαντόνα κάνει edit, δηλαδή διαβάζει τα blog posts που κάνει η Λούρδη στο site της. Διαβάζει ότι θέλει να ανεβάσει μικρή στο ίντερνετ, η Μαντόνα. Οπότε η Λούρδη τώρα τα έχει στραβώσει πάρα πολύ. Περνάει εφηβεία. Τι εφηβεία, καλέ, κοντεύει να... Τι δεν καταλαβαίνεις, ρε μωρό?
Θες εσύ να γράψεις κάτι στο ίντερνετ, έτσι. Ναι. Και είσαι η κόρη. Ναι. Έρχομαι εγώ που είμαι η Μαντόνα και σου λέω για δώσ' μου να δω τι γράψεις εκεί. Α, την ελέγξει. Για να την ελέγξει. Ναι, για να την ελέγξει. Οπότε η μικρή τώρα τη βάζει τα. Μόνο ότι η κόρη τη Μαντόνα γράφει βλακίες. Όχι, μωρέ, απλώς επειδή κυκλοφορούν ανώμαλοι στο ίντερνετ. Κοίτα, εντάξει, είναι και ένα ρολάκι. Είναι συντηρητική η Μαντόνα. Ναι, πολύ. Λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε τι έγινε με αφορμή την τελευταία εμφάνιση τη Μαντόνα αυτό το Σαββάτο στο Rosebud Ballroom τη Νέα Υόρκη. Πάμε. Μαζέψου. Αυτή την παρένεση προς τη μητέρα της 53χρονη Μαντόνα φέρεται να έκανε 15χρονη Λούρδη Μαρία Τσικόνε Λεόν μετά την έκλητη βραδιά της αϊθαλούς τραγουδίστριας στο Roseland Ballroom της Νέας Υόρκης. Το βράδυ του Σαββάτου η μήνυ σε μέγεθος υπερπαραγωγή έκανε είσοδο επική. Έσπρωξε πληβίους με το χέρι της, έβγαλε βόλτα τα χαριτωμένα σαν μπριός ψωμάκια της, δεν άφησε νεαρούς στην ησυχία τους, φόρεσε ρούχα τα οποία ίσως άρμοζαν περισσότερο σε κάποια μέχρι 35 ετών και εδώ είμαι επικής, δεν άφησε το ποτήρι από τα χέρια της και αν είσαι συντηρητικός επέδειξε συμπεριφορά που δεν αρμόζει σε μια κυρία που διάγει την έκτη δεκαετία της ζωής της. Όσο η Μαντόνα επέλεγε τον τραγουδιστή ο οποίος και θα τυθοπεύσει στην επόμενη περιοδία της, η Λούρδη ήταν ενδεικτικά βαριεστημένη, ο 24χρονος πατριός της, Μπραήμ, έκανε πάλι τον φίκο, αλλά το επόμενο πρωινό η ενδοοικογενειακή σύραξη εκτονώθηκε στο πνευματικό κέντρο της Καμπάλας στο Μανχάταν, όπου και η Λούρδη συγχώρεσε την κόρη της, Μαντόνα. Αυτό ότι πάνε όλοι μαζί οικογενειακά στο κέντρο Καμπάλας. Ναι, είναι λίγο τρομακτικό, έτσι. Δεν ξέρω. Πρέπει να τρομάζει. Όπως πηγαίνουν άλλοι στην εκκλησία όλοι μαζί. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει ένας άνθρωπος σαν τη Μαντόνα, όσο και να μεγαλώσει, εφόσον θέλει να βγαίνει έτσι, ποιος θα της πει τη μαζέψου και ντύσου. Η Λούρδη. Κοίτα, ο πιο αυστηρός κριτής είναι πάντα τα παιδιά σου, πιστεύω. Πείτε το σε μένα. Παιδιά! Τι σου λένε μάνα μου εσένα. Δεν θέλω να το ονομάσεις. Σου βάζουνε χέρι σου λένε ότι μην ιδρυθείς έτσι, μην κάνεις όχι, αυτό. Όχι, όχι, όχι. Αλλά... όχι σε αυτά ακόμα. Τέλος πάντων, ας μην μιλήσω για τον πόνο μου, θα είναι μια δραματική εκπομπή. Σωστά. Λοιπόν, παιδιά, αναμένω, βλέπω να έρχεται από το βάθος μέσα στο σκοτάδι η Τίτι Βίγκο. Εξελίσσεται σε καλύτερα. Έρχεται ο Φώτης πριν και μου λέει: Τι Βίγκο μου, τι έχει στηθεί σήμερα. Και του λέω: Φώτη μου, σήμερα φορείς αυτό που φοράω για να βγω έξω. Δεν έχω στηθεί. Νόμιζα ότι είχα θέμα. Τι κάνει, Έλενα, γεια σου. Δεν λες μια καλή κουβέντα στον Πάπη, γιατί τ' άκουσα σήμερα και από σένα θα με θα δικαιολογηθώ. Πες να με συγχωρέσει. Αυτά, χαιρετίζω. Πες να δουλειά μου στον Πάπη, λοιπόν. Και να με συγχωρέσει. Τι του έχει κάνει. Τον φώναξα σήμερα λίγο και τα πήρε. Γιατί φώναξε τον Πάπη. Καλέ, ξύπνησα με νεύρα σήμερα. Σηκώθηκε και μου λέει: Έχει 10 λεπτά να πάμε στην τράπεζα. Και του λέω: Εγώ 10 λεπτά, αγάπη μου, δεν μπορώ μόλις έχω σηκώθει με την τζίπλα στο μάτι και ανοίγω την τουλάπα και δεν βρίσκω τίποτα να φορέσω. Και βρήκε αυτά. Για να πάω στην τράπεζα. Πήγε στην τράπεζα. Πήγε με το συγκεκριμένο μπάμπι έτσι στην τράπεζα. Όχι, φορούσα. Ήμουν χτένιστη, ήμουν από χθες. Μια σαν κακομήρα πήγα. Απαναγία μου, δράμα. Την κάναμε τη δουλειά στην τράπεζα. Την κάναμε τη δουλειά στην τράπεζα. Και μετά μπήκα μέσα και το αυτοκίνητο ήταν στενό. Λέω σε αυτό το αυτοκίνητο το στενό, εγώ δεν μπορώ να κυκλοφορήσω. Τα άκουγα και επειδή η Έλενα είναι η αδυναμία του μπάμπι, είπαμε πω μπει μια καλή κουβέντα και δεν τα ακούσω όταν γυρίσω σπίτι. Να πάω. Μπάμπι, μη μακαρόνα, δεν είναι στενό τα παίρνει αυτά τα σπορ, παιδί μου, που δεν μπορείς να κουνηθείς μέσα. Λοιπόν, θα σας πω το θέμα μου όμως, γι' αυτό. Λοιπόν, κάτσε να συνηθώ τι έχω να σας πω. Α, ναι, μπράβο! Ξέρετε, παιδιά μου, ότι το 60% των γυναικών ηλικίας 25 έως 34 είναι singles, κοινώς μπακούρια. Μη σου πω παραπάνω. Στην Ελλάδα, γενικά. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα. Είναι όλες μόνες τους. Για ποιο λόγο όμως
είναι για... μόνες. Ακριβώς! Θέλουν να είναι μόνες τους ή μήπως κάτι γίνεται με τους άντρες. Και έκανες έρευνα. Και βγήκε ως τον τρόπο. Τότε τη Vingo News πήγε και ανακοίνωσε στον κόσμο. Η καναλάρχησα. Και ανακοίνωσε σε εσάς γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα, να βρούμε τα αίτια κτλ. Και ο κόσμος απάντησε και οι γυναίκες δώσανε την απάντησή τους και πάμε να τη δούμε. Και τους άντρες να ρωτήσουμε καμιά. Τους ρώτησε και αυτούς. Έτσι, μπράβο. Μετά την ερώτηση «Πού πήγαν τα λεφτά?», η πιο δημοφιλής ερώτηση στην Ελλάδα είναι «Μα πού πήγαν όλοι οι άντρες?». Εξαφανίστηκαν οι άντρες στις μέρες μας. Ναι, οι άντρες δεν υπάρχουν πια. Τους πατήσε το τρένο. Πάνω από το 60% των γυναικών ηλικίας 25 έως 34 δεν έχουν σύντροφο. Είναι αυτό που λέμε singles, κοινώς μπακούρια. Δικό του θέμα, όχι δικό μου. Η μάχη των δύο φίλων μόλις ξεκίνησε. Οι γυναίκες στένε, δεν ψάχνουν σωστά. Μας φοβούνται. Ζητάμε πολλά. Ρωτήστε τις ίδιες. Οι άντρες στένε για όλα. Θέλω έναν άντρα 100%. Δεν φταίτε κάπου κι εσείς οι άντρες, ας πούμε. Τι πιστεύετε, ότι εμείς έχουμε... Ότι σήκεται... Αγάπη μου, έχετε πρόβλημα εγκεφαλικό. Ο ένας σας κλινίζει, ο άλλος σας βρωμάει. Κορίτσια, πρέπει να το ψάξετε μόνοι σας, νομίζω. Ναι, γιατί να... Όχι, κάτσε. Μην μου φεύγεις. Γιατί να το ψάξουμε μόνοι μας. Μήπως εσείς κάτι κάνετε λάθος, ας πούμε. Μήπως μα και οι δυο μαζί το κάνουμε λάθος. Φταίμε κι οι δυο που ζούμε χωριά. Μήπως είσαστε συνέχεια έξω με τους κολλητούς, λέγω. Τώρα κάτι πρέπει να κάνουμε, εσύ. Μα αγάπη μου. Να πω εγώ μια λέξη και να φύγω. Ναι. Άμα δεν υπάρχει χρήμα, δεν υπάρχει. Α, το χρήμα φταίει, λες. Γιατί παλιά στην κατοχή, γιατί το 80% άντρα. Τέλο είμαι. Κορίτσια, μη βιαστείτε να βάλετε τα μαύρα. Η πιο δύσκολη ερώτηση έχει πάντα την πιο απλή απάντηση. Είστε έτοιμοι για τη μεγάλη αλήθεια? Δεν ανάγκη να έχουμε μόνιμο σύντροφο. Σιγά. Λες να μας έχει επηρεάσει το Sex and the City? Ναι, βασικά ναι, αρκετά. Το βλέπουμε σχεδόν όλοι. Hello. Welcome home, baby. Είμαστε γλεντζούδες και περνάμε τέλεια τη ζωή μας και θέλουμε τα αγόρια για μια νύχτα, βρε αδερφέ. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Αχ, πολύ μ' άρεσε αυτή η απάντηση, αυτή η προοπτική. Και μετά, να μην χρειάζεται να του πλύνουμε και το σόβρακο. Ακριβώς, αυτό πράγμα, ακριβώς. Καλύτερα ελευθερή. Πάντως εσύ είσαι τυχερή που τον βρήκες τώρα μεταξύ μας. Εντάξει. Γιατί δεν υπάρχει έξω, δεν κινείται φύλο. Okay. Φύλο, κράτα τον γερά. Για πάντα. Στη μία ώρα που είχαμε στη διάθεσή μας, ο βασικός άξονας του προβλήματος επικεντρώθηκε στο ποιος θα κάνει το πρώτο βήμα. Δεν την πέφτουνε. Πρέπει να κάνουμε κι εμείς κάτι για να... Α, πρέπει να κάνουμε εμείς την πρώτη κίνηση. Ναι. Άρε, κορίτσια. Να το δείξουμε. Πάλι εμείς θα βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Εσύ το έκανες το πρώτο βήμα. Βεβαίως, επειδή ήμουν όμορφος και μου την έπεσε. Τον κοιτάζω με κοιτάζει, τον κοιτάζω με κοιτάζει και περιμένω να τον πλησιάσω εγώ. Είναι ανδρικό τώρα αυτό το πράγμα? Όχι, αλλά πρέπει να κυνηγάνετε εσείς τότε την πρώτη κίνηση. Έχετε γιο? Έχω. Περιμένουν από τις γυναίκες. Περιμένουν από τις γυναίκες. Εσείς που είστε μανούλα, δεν πάτε να του πείτε να κάνουν και μια πρωτοβουλία από μόνοι τους. Γιατί ο ένας περιμένει τον άλλον και τελικά έχουμε μείνει όλοι στην αναμονή. Γεια σας. Χαρά μεγάλη. Πολύ ωραία ήταν τη δουλειά. Πήγε τώρα να ξανατσακωθεί με τον Μπάμπη να της πάρει πιο φορδί αυτοκίνητο. Αυτό το πράγμα θα σου πάρει λοιπόν... Δαλίκα να έχει χάσει. Ακούστε παιδιά μου, δεν έχω πολύ χρόνο και επειδή θέλω να σας το δώσω αυτό. Κοιτάξτε, αυτό εδώ είναι το MacBook Air το καινούριο. Κοιτάξτε το τι ωραίο μπιζού είναι. Αυτό. Λοιπόν, αυτό κυρίες και κύριοι θα γίνει δικό σας μεθαύριο την Πέμπτη 90 11 405 410. Η φήμη και ένα όνομα τεπώνυμο στο 54888. Το MacBook Air είναι το πιο λεπτό που υπάρχει στον κόσμο. Μπράβο! Άιντε! Ωραία, πάμε σε διαφημίσεις και μετά... Ωραία, το πράγμα! Όχι, και ερώτηση! Είμαστε 2-2-0, οπότε πότε βάλει τα δυνατά σου. Είμαι σίγουρη. Λοιπόν, παιδιά, σας έχω την ερώτηση της ημέρας. Την ερώτηση που αναστάτωσε και το θέμα που αναστάτωσε όλα τα πρωινά σήμερα, διότι δύο κυρίες ελληνικής showbiz
έκαναν δημόσια εμφάνιση με μονόπετρο. Άρα παντρεύονται. Μην κοιτάς εσένα που σε παρακαλώ να πάρεις το μονόπετρο μια φορά. Δεν μου παίρνει κανένα. Αχ, δεν Μαρία μου. Κανένα. Θα μου το δώσει αποκλειστικό όταν είναι. Ε? Θα μου το δώσει αποκλειστικό όταν είναι. Ναι, παιδάκι, προχώρα και δεν έχω χρόνο. Είστε έτοιμοι. Φυσικά. Ποιες λοιπόν κυρίες της τηλεόρασης έκαναν δημόσια εμφάνιση με μονόπετρο στο χέρι. Και οι τρεις μαζί. Έλενα. Να πω πάλι ένα, δύο, τρία. Πήρ, όχι, Έλενα. Όχι, όχι, Έλενα. Πρόσεξε, Έλενα, γιατί είναι δύο κυρίες αυτές, όχι μία. Α. Η Ελένη Μενεγάκη και η Νάντια Μπουλέ. Β. Η Νάντια Μπουλέ και η Έλενα Παπαβασιλείου. Η Γάμα, η Νάντια Μπουλέ και η Ζέτα Μακρυπούλια. Όλες είναι σε ηλικία γάμου, όλες έχουν δεσμό. Για το Β θα το ήξερα. Δεν σου φέρνει τότε στη Γάμα ακόμα. Σταμάτα, είσαι καλή αλλιώσα. Όχι, είναι μήνυση που λέτε, το έλεγε. Είσαι καλή μαράκι, πάμε. Λοιπόν, ή το Α ή το Γ, μισό λεπτό. Γάμα. Είσαι όμως τόσο διαβασμένη. Δεν είσαι τόσο γρήγορα, πατέμα. Μαρία. Παιδιά, πείτε μου αυτό, ότι βγήκαμε μόνο. Καλά, δεν υπάρχει αυτό, παιδιά. Λοιπόν, από πού θέλει να ξεκινήσω, Ζέτα Μακρυπούλια ή Νάντια Μπουλέ. Αυτό που έχεις πρώτο. Ωραία. Ζέτα Μακρυπούλια, όπως αποκάλυψε το αγαπημένο Beautiful People της Κύπρου και το είδαμε σήμερα στην πρωινή μελέτη, να μια γκουμούτσα, Μαρία μου. Γουμούτσα. Ένα διαμάντι θα το ζηλέψεις πάρα πολύ. Η δε Νάντια Μπουλέ έκανε δημόσια εμφάνιση και έτσι όπως ξύστηκε, έκανε ένα τέτοιο. Βλέπει δημοσιογράφος, να ένα διαμάντι. Δύο χαρακτήρων. Παιδιά, 30.000 ευρώ τουλάχιστον σου λένε. Και πώς το καταλαβαίνεις αυτό από ένα πλάνο. Ένα φυσικό. Μετράς τα καράτια. Το είδε η κυρία. Όχι, Μαρία. Το είδε η κυρία Βίκη Παγιατάκη από μακριά. Άρα είναι έγκυρο. Για πάμε να δούμε τι ακριβώς έγινε και μετά έχουμε αποκλειστικές πληροφορίες. Πότε και πού θα παντρευτεί ο Χατζηγιάννης με τη Μακρυπούλια και θα δούμε και την εκκλησία. Αλήθεια! Νησί, νησί! Νησί μεγάλο! Μεγάλο! Πριν 1,5 χρόνο, το συγκεκριμένο περιοδικό των Beautiful People μας είχε κάνει γνωστή τη σχέση του ζευγαριού. Τώρα μας παρουσιάζει το δαχτυλίδι, το μονόπετρο, που φοράει η Ζέτα Μακρυπούλια. Νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε και σε κάποιες φωτογραφίες. Το φοράει στο αριστερό της χέρι. Να το λοιπόν το μονόπετρο. Αυτό ακριβώς που βλέπουμε εδώ. Ωραίο. Το οποίο δεν το φορούσε όταν πήγανε στην Κύπρο. Λοιπόν, το φορούσε... θα σας πω γιατί έχω κάνει ρεπορτάζ. Μίλησα με Κύπρο δημοσιογράφο χθες. Το φοράει συνεχώς. Απλά φροντίζει και το γυρίζει προς τα μέσα, έτσι ώστε να μην φωτογραφίζεται. Γενναιόδωρος πάντως ο κύριος Χατζηγιάννης, γιατί τώρα γυναίκες είμαστε, καταλαβαίνουμε κι εμείς από κοσμήματα ζωή μου. Το κόσμημα αυτό, δηλαδή θέλω να πω, ήταν μια πέτρα, ένα διαμάντι, ένα που είναι και ήταν αρκετά μεγάλο, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον από αυτό που βλέπω. Είναι πολύ ερωτευμένα τα παιδιά και νομίζω ότι η Ζέτα το αξίζει. Έτσι. Αυτή η πέτρα στο βάθλο της Μακρυπούλιας, πόσο κάνει. Παντρεύεται. Ποιος? Κυκλοφορεί με πανάκριβο. Η Νάντια. Αλήθεια, παιδιά. Ποιος ήταν τυχερός, για να δούμε. Είδα πριν, φοράς μονόπετρο δαχτυλίδι. Όχι, δεν είναι μονόπετρο. Δεν είναι ένα απλό δαχτυλίδι. Όχι. Α, εντάξει. Όμως έχουμε χάσει κανένα επεισόδιο. αυτό είναι μονόπετρο. Αφού ξυνόταν μία ώρα, λέει, δεν θα με ρωτήσει κάποιος. Από ό,τι είδα, παιδιά, έχει δει τα καράτια του τάχη. Μήκη μας υποξαίρεση, δεν είναι τώρα... Μασίφ. Είναι μασίφ. Και αν στο πάρει, Γιώργο, και αν στο πάρει σύντροφος... Είναι μοντέρνο. Πρέπει να είναι φορτωμένος. Κάτσε, να ρωτήσω κάτι. Δύο καρατάκια δεν τάχει αυτό. Δύο καρατάκια, μιλάμε, αν είναι και επώνυμο, είναι τριαντάρι. Ένα τριαντάρι είναι. Αυτό έγινε την άδεια, έτσι ήταν. Παιδιά, δύο καρατάκια, αν είναι επώνυμο, μιλάμε για 30 χαρτιά. Εγώ απέχω από αυτή τη συζήτηση. Γιατί? Απαπα! Για πείτε μου, ρε παιδιά, απέχει ο Ουγγαρέζος, το παρατήρησες αυτό. Τι κράτηκε. Δεν ήθελε να είπε η μέρος, τι πρόβλημα. Σαν την κυρία Σπεράτζα με το βουτσά την έπαθε κι αυτός. Τέλος πάντων. Έλα κι άλλα. Δεν μπορείς τόσο καιρό. Δεν έχει σημασία, Μαρία μου, επιτρεμένη. Καλά, δεν με ενδιαφέρει τώρα αυτό. Τι σε ενδιαφέρει, άλλο. Παιδιά, Ζέτα Μακρυπούλια, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Λοιπόν, όπως διάβασα σήμερα στο athensbar.gr, θα παντρευτούν στον ιερό ναό της Παναγίας της Θεοτόκου που βρίσκεται στο σκαλί της Αγλαντζιάς στη Λευκοσία της Κύπρου. Έλα, και θέλετε και ημερομηνία. Βεβαίως. Να μην κλείσετε τίποτα, κλείστε από τώρα πτήση για την Κύπρο, διότι θα είναι και φτηνή. Και θα πάω κάλλιστη, δεν θα με έχουν υπολογίσει τις μπομπονιές. Μη Μαρία μου, σε χάζει καλό, θα πας. Θα κάνεις το γάμο. Αχ, να η εκκλησιά. Και έχω να σας πω κιόλας ότι να εδώ είναι η εκκλησία.
έχουν κλείσει όλη την ημέρα. Δηλαδή εκείνη την ημέρα η εκκλησία δεν έχει καμία άλλη τελετή. Όχι, μόνο αυτούς. Ούτε βαφτίστηκαν. Τίποτα καλέ. 29 Σεπτεμβρίου του 2012 και ημέρα Σάββατο. Όπως γράφει το αγαπημένο athensbars.gr. Και παιδιά, ξέρετε πώς το έμαθαν. Πώς? Ή μάλλον όχι. Εμένα μου είπαν, δεν ξέρω για το athensbar.gr. Το έμαθαν γιατί μια κυρία πήγε να κλείσει τη συγκεκριμένη ημερομηνία στην εκκλησία και λέει: γεια σας, θέλω να επιτρεφτώ 29 Σεπτεμβρίου του 2012. Ναι. Και της λένε: δεν μπορούμε, είμαστε αγκαζέ. Τι αγκαζέ είστε, τους λέει. Από τώρα, όλη μέρα. Παιδιά, ναι, και αυτή σου λέει προφανώς έτσι διέριξε από αυτή την κυρία. Άτε, να σου πω. Να πάρετε πτήσεις από τώρα να μπείτε να τα κλείσετε στο ίντερνετ. Να πάρουμε τον παπά τηλέφωνο. Ποιοι παπάδες λειτουργάνε εκεί. Αχ, δεν το ξέρω. Ποιος παπάς λειτουργάει. Μου το πήρε να το πάρουμε μιχάλι. Τηλέφωνο. Απαπα. Καλέ. Αυτό είναι είδηση πόμπα. Και ημερομηνία και εκκλησιά. Και να είναι περίμενα όμως, Βρυγιάννη μου, να γίνει πιο σύντομα τώρα έτσι πως θα να σου πω την αλήθεια. Οι άνθρωποι έχει δίκιο. Να γίνει πιο νωρίς. Από τώρα, για το Σεπτέμβριο, είναι πότε να παντρευτούν. Θέλουν να πάνε στην Κύπρο, να κάνουν και τις διακοπές. Να μην είναι τάλα ο ήλιος. Κοίτα, όταν μπει το μονόπετρο, τσάπα μετά. 29 Σεπτεμβρίου έχει πιάσει και λίγο δροσιά. Να μην σκάσει το ζευγάρι. Λοιπόν, Φώτη, από ό,τι κατάλαβες, μάλιστα, ο χαμένος σήμερα είσαι εσύ. Ωραία, εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, να πρέπει να πάρεις τηλέφωνο, ναι, μια εταιρεία που διοργανώνει γάμους και να ζητήσεις να αναλάβει την επιμέλεια ενός γλυδάτου γάμου που θα γίνει πολύ σύντομα στην Κύπρο. Σ' αρέσει. Πρέπει να πεις 5 φορές τη φράση και παντού στο χώρο να υπάρχουν μάντολες. Γλυκό είναι η μάντα. Ωραία, μάνα. Μπούτε κυβέρνηση, παρακαλώ. Γεια σας. Καλησπέρα. Έχω μάθει ότι διοργανώνετε γάμους. Ναι, στην Μπούτε κυβέρνηση έχετε καλέσει. Είναι εταιρεία οργάνωση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να είσαστε πάρα πολύ εχέμηθοι. Αν πρόκειται για κάποιο, σε εισαγωγικά, επώνυμο ζευγάρι, έχουμε κάνει τέτοιους γάμους. Α, έχω πέσει στην περίπτωση, λοιπόν. Είναι δεδομένο. Ναι. Ακούστε να δείτε, παρακαλώ πολύ. Λειτουργώ εκ μέρους του κυρίου Χατζηγιάννη, αλλά δεν θέλω να διαρρεύσει καθόλου. Έχουμε αυτή κάνει τη στιγμή, γάμους Κυπρίων. Προφανώς σας έχει δώσει το όνομα της εταιρείας μας. Μάλιστα. Προφανώς θα ήθελα να σας πω ότι, να σας προειδοποιήσω ότι η τηλεφωνική μας σύνδεση ηχογραφείται. Για λόγους ασφάλειας. Συγγνώμη. Για λόγους ασφάλειας ηχογραφείστε. Ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Βεβαίως. Παρακαλώ πάρα πολύ, θα ήθελα να μου πείτε εάν μπορείτε να διοργανώσετε έναν μεγάλο γάμο. Θα ήθελα, παρακαλώ πολύ, να υπάρχουν πάρα πολλά τραπέζια. Θα ήθελα μία τέντα 10 στρέμματα. Καταρχήν, να ρωτήσω κάτι. Θα είστε εκπρόσωπος του ζευγαριού ή όλη η συνεννόηση θα γίνει μαζί σας. Βεβαίως, με μένα. Ωραία, το όνομά σας, παρακαλώ. Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος. Κωνσταντίνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα ήθελα, επειδή υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση της κυρίας Μακρυπούλια με την Αιτωλοκαρνανία και απέναντι με τα νησιά του Ιωνίου, θα ήθελα να υπάρχουν παντού μάντολες. Να, κανένα πρόβλημα. Εγώ είμαι από την Κεφαλονιά, τα λογυρά του. Α, το έχω πέσει στη σωστή. Πιο καλά δεν γίνεται και έχω και ίδιο ζώδιο με την κυρία Μακρυπούλια, είμαι ζωτάρι. Παρακαλώ πολύ. Ακούστε να δείτε. Παντού μάντολες. Και επειδή θα υπάρχουν και μικρά παιδιά, θέλω να φυτρώσουν, να βάλετε μέσα σε όλους τους θάμνους μάντολες. Θα τρέξουν τα παιδάκια και θα φυτρώσουν. Παρακαλώ. Ναι, όχι, να βάλουμε σε θάμνους μάντολες. Όπου υπάρχει στο κτήμα δέντρο, θέλω μάντολες. Γιατί θα τρέχουν τα παιδάκια, θα δώσουμε ένα σύνθημα. Καταρχήν, δεν σας ρώτησα καθόλου. Θα πρέπει να κάνουμε κάποιο ραντεβού, γιατί από το τηλέφωνο. Βεβαίως, αλλά απλώς ήθελα να ήμουν σίγουρος ότι θα υπάρχουν παντού μάντολες. θέλω παρακαλώ. Είναι πολύ απλό. Εγώ με μάντολες έχω μεγαλώσει. Εγώ να δείτε. Γι' αυτό είμαι τόσο γλυκιά. Να σας πω πολύ. Ευτυχώς δεν είμαι κόκκινη. Θα υπάρχει ένα παιχνίδι. Την ώρα που θα πούμε εμπρός, λοιπόν, θα τρέξουν όλα τα παιδάκια των συγγενών και θα φέρνουν μάντολες, τις οποίες θα βρίσκουν μέσα στα δέντρα. Αλλά αυτό πρέπει να προειδοποιηθεί. Μαζί με πολλά λαμπάκια που θα δείχνουν σε ποια μέρη θα είναι οι μάντολες από κάτω. Α, θα παίξουμε το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού της μάντολας. Βεβαίως! Θα γίνει της μάντολας, δηλαδή. Μ' αρέσει που έχετε χιούμορ, γιατί και εγώ. Τι να κάνουμε με τόσα που έχουμε δει, όλο παντρεύουμε και βαφτίζουμε. Α, ξέρετε, θα γίνει. Ακούστε, με ακούτε. Σας ακούω, αλλά βγήκετε. Κάτι γίνεται. Κοιτάξτε, δεν είναι πολύ καθαρή γραμμή. Ακούστε, είμαι ο Φώτης Εργουλόπουλος και σας παίρνουμε από την εκπομπή Φώτης και Μαρία Live. Πολλά φιλιά και Μαρία. Σας ακούω.
Είστε εξαιρετικοί. Σας αγαπώ. Δεν μου έχει ξανατύχει αυτό. Μα το Θεό δηλαδή. Κάτσε καλά και αν μπορέσουμε να το κάνουμε, να κάνουμε την φάρσα που φαντάζομαι ότι κάνετε πραγματικότητα, κανένα πρόβλημα. Θα εισηγηθώ στον κύριο Χατζηγιάννη. Η πολιτική κυβέρνηση είναι εδώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Ευχαριστούμε και πέσαμε. Καλά, τι επικοινωνιακή. Επικοινωνιακή, δεν το συζητώ, με παιδιά. Με τις μανδολές συγχαρητήρια της γυναίκας σε ένα καρδιά της. Εξαιρετική. Ναι, παιδιά. Παντού μανδολές. Και όταν μου δίνει φορά, θέλω τέτοια, κατάλαβες. Λοιπόν, quiz διαγωνισμός, παρακαλώ πολύ. Εκτός από τις μάντολες. Εκτός από τις μάντολες. Αυτό το αγόρι, λοιπόν, στη φωτογραφία θα γίνει πολιτικός. Όχι, αυτό με, θα με, όχι αυτό, αυτό που θα σας δείξω τώρα. Μεγάλωσε και έγινε πολιτικός. Μάλιστα. Αν μας πείτε ποιος είναι αυτός ο κύριος, με μήνυμα στο φούμου και ενώ όνομα τεπώνυμα στο 54888 ή με τηλεφώνημα στο 90 11 405 410. Και λάθος να μας πείτε, δεν πειράζει. Μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε αυτό το εργαλείο, το MacBook Air. Δεν το βρήκατε, ρε παιδιά. Κοιτάτε, κολλημένα τα μπουκάλια. Δεν πειράζει, ας μην το βρίσκουνε. Το θέμα έχει είναι συμμετοχή. Έχει πολύ στήριο. Δεν πειράζει, που είναι προς τα δεξιά, προς τα αριστερά. Προς υπάρχουν τα αυτά τώρα. Έχει στήλ. Έχει στήλ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είτε είναι σωστό είτε είναι λάθος, μπαίνετε στην κλήρωση την Πέμπτη, το κληρώνω. Αυτό το MacBook Air, αυτό το εργαλείο, το μπιζουδάκι όμως, κυρίες και κύριοι. Έτσι. Αγεια σου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Και μετά θα γυρίσουμε να ξαναβγάλουμε την κυρία από το κρατήριο. Μου άρεσε, τη θέλω συνεργάτη. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Λοιπόν, και Μαριαλάκη, όπως είδατε πριν τις διαφημίσεις, διοργανώνουμε και γάμους. Δίνουμε και εισιτήρια για θέατρο. Μάλλον προσκλήσεις δίνουμε για θέατρο. Οπότε έχουμε τους 10 τυχερούς που κέρδισαν για το στούντιο της Οδού Μαυρομιχάλη, ο Αλέξανδρος Γνωστόπουλος, η Βασιλική Μάλιο, ο Μάριος Ρούσης, ο Χρήστος Γιαννακός, η Αντιγόνη Μιχελάκη, η Μαρία Πάνου, η Φωτεινή Μπαλάσκο, ο Κυριάκος Νικολαίδης, ο Κωνσταντίνος Παπαγιάννης και η Νεκταρία του Λέμι. Μπράβο τους. Άντε, καλή διασκέδαση. Τελειώσε κιόλας, πολύ γρήγορα ήταν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πέρασα πολύ καλά, θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Να μιλήσεις όλα τα παιδιά στο στούντιο, γιατί σας αγαπάμε, γιατί συνέχεια σας έχουμε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Τα φιλιά μας σε όλους. Φιλιά και στην Αταλία, την έχουμε επιθυμήσει πολύ, να είστε καλά. Θέλω να σας πω ότι την Πέμπτη θα το κληρώσουμε αυτό το υπέροχο εργαλείο. Μέχρι τότε εσείς μπορείτε να παίρνετε μέρος στην κλήρωση. Αρκεί να στείλετε SMS που μου και όνομα τεπώνυμα στο 54888. Μπορείτε και τίποτα να μην γράψετε μόνο το όνομά σας. Ή να τηλεφωνήσετε στο 90 11 405 410. Γεια σας, καλό βράδυ. Λοιπόν, να είστε καλά, τα λέμε αύριο. Bye. I don't understand what's going on here. Just use your imagination. Yes, that's right.